Να είμαστε, καλημέρα, καλησπέρα. Ό,τι βολεύει τον καθένα, ό,τι ώρα ξυπνάει. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Είμαι ο Σταύρος Κόλκας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Τα κλισέ αυτά, όλα τα τυπικά τα είπα. Σε μια Παρασκευή παραμονές έναρξης πρωταθλήματος που, ό,τι και να λέμε, ό,τι και να κάνουμε, αποτελεί το νούμερο ένα στόχο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ που πέρσι εκλάπη με την βοήθεια λαμογιών, πολιτικών, δικαστικών και όλα τα συναφή. Αλλά φέτος θα προσπαθήσει η ομάδα του Λουτσέσκου να κατακτήσει και αυτόν τον στόχο, έτσι ώστε να παίζει με χωριά για να μπει στους ομίλους του Champions League και όχι με κανονικές ομάδες επίπεδου Champions League που παίζει τώρα. Βέβαια, άλλο είναι να βγάζεις την Τούλα από την Νικόπολη Γκόμενα και άλλο είναι να βγάζεις την Kate Moss στα 25 της. Εντάξει, άλλη πολύ γλυκά θα έχει. Kate Moss. Μ' αρέσει η Kate Moss. Εσύ είσαι του αδύνατου γενικότερα. Ωραία. Δηλαδή την Kim Kardashian τη θεωρείς πόντι από το κλειδί. Μπουχέσα από το Ζεκλιβέρι θεωρώ την Kim Kardashian που έχει χαλάσει όλο το ύφος. Πάνε τώρα όλες και αφήνουν κόλλο. Τι αφήνεις κόλλο, μωρί. Καλά, τι... δεν είναι και τι... δύσκολο. Δεν είναι και δύσκολο, σου ένα χαμπουκεράκι παραπάνω. Δύο-τρία γέμματα το βράδυ, 12 η ώρα. Ναι, δηλαδή και αυτό είναι πρότυπο. Τρία πενερλίτ με μια μπουγάτσα το πρωί. Δηλαδή έχουμε πρότυπο το 2018, το γυναικείο πρότυπο είναι η χοντροκόλα. Όχι, είναι γυναίκα με καμπύλες. Όχι, η χοντροκόλα, επαναλαμβάνω. Ο μπαμπάς της έγινε μαμά σε μία μέρα. Εντάξει. Η μικρή της αδερφή. Επειδή σου αρέσουν οι πάρα πολύ αδύνατες, γούστα είναι αυτά. Δεν είναι, οι θηλυκές μου αρέσουν. Οι θηλυκές, Σταύρο, ναι. Που να μην ξεπερνούν τα 52 κιλά. 52 κιλά ανάλογα, αν είναι στο 1,67-1,66. Από το 1,70 και πάνω, αντέχουμε και 55. Ανεβαίνεις τόσο. Ναι, ναι, κάνω πέτρα την καρδιά μου. Θέλεις τα πιασήματα, ε. Δεν θέλω πιασήματα βασικά. Άμα είναι πιασήματα, παίρνω, ξέρω εγώ, μια βιοχραπάτσα. Πόσοι διαφωνείτε. Μια αντιστρες μπάλα και πόσοι πιάνω. Πόσοι διαφωνείτε εκεί έξω. Αλλά τόσο ξέρει ο άνθρωπος, τόσο λέει. Ναι, εμείς είμαστε υπέρ των καμπυλών. Ό,τι μας βολεύει. Ό,τι μας βολεύει. Αυτό έχουμε. Αυτό υποστηρίζουμε. Ναι, εντάξει. Γι' αυτό δουλεύουμε μαζί. Κατάλαβες. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ναι. Καλά, πάμε... δούλευες και με καμία 52 κιλά. Ναι, ποτέ. Η δώρα δεν ήταν. 52. Η δώρα ήταν εκτός συναγωνισμού. Ήταν στα πρότυπα, αλλά ήταν άλλη φάση. Άλλη πια είχα. Είχα και τη Μαρία την Κωνσταντοπούλου, αδύνατη. Αρκετά. Ναι, και πήγα μια φορά διακοπές και με άφησε και μου λέει παρετούμε. Όταν ήμουν εγώ διακοπές. Είδες και δούλευα από τις διακοπές μου. Είδες ότι υπάρχουν και χειρότερα. Θέλω να εκτιμάσει λίγο την κατάσταση. Ναι, ήταν. Έπαθα σοκ. Και πρόσεξε με, μόλις πήγα στην παραλία μου το είπε. Δεν μπορώ άλλο, παρετούμε. Τι λέω, θα okay. Κάνει η κοπέλα, έφτασε στα ωριά της. Πού στα ωριά της, όταν πήγα εγώ διακοπές, δεν μπορούσε να πάει. Φτάσει στα ωριά της πριν. Τέλος πάντων, δεν απασχολούν τον κόσμο. Αυτά έχουμε πάρα πολλά θέματα. Έχουμε μεταγραφή, έχουμε τον Glink που κάνει το. Το κινητό. Το Glink που κάνει το κινητό μου. Έχουμε μεταγραφή. Έχουμε νέο. Πώς τον βαφτίσανε? Διευθυντή αγωνιστικού. Ανάπτυξης. Είναι αυτό, είναι αυτό το. Ναι. Καλά, ρε, μου κλέβετε και τους τίτλους. Δεν τρέπεστε λίγο. Διευθυντής ανάπτυξης. Με κοϊδεύανε εμένα πέρσι που ανακοινώθηκα στο Λίμπερο Διευθυντής ανάπτυξης. Ωραία, του Λίμπερο Media Group. Έτσι με κοϊδεύανε. Ναι, να σου πω κάτι. Τίτλους να θέλεις στην Ελλάδα. Πραγματικά ο Κυρκύρη πιστεύω επειδή έχει και άδεια τώρα. Είναι σε μια παραλία. Πώς να το πω, ρε, πώς να το πω. Να μην γίνει. Συντονιστής προγράμματος. Διευθυντής νέου project μέρα, ανάπτυξης και υλοποίησης. Το κορυφαίο που είχαν κάνει ήταν το Σισιακόφεδο, ήταν αυτός. Ναι. Στρατηγικό σύμβολο συντονισμού. Ναι. Λες, πώς, τι γίνεται τώρα εδώ. Ψάχνεις πίσω από τις λέξεις τώρα τι κάνει αυτός. Ακούγονται ωραία. Καλά πλάκα, κάνεις λες. Ακούγονται ωραία. Ποια giant είναι. Πάει πάω. Πού είναι ο Eric Forrester, ο φίλος μου. Ο Γιάνγκος Δράκος. Ποιος ήταν ο άλλος που ήταν. Όχι, ο Eric Forrester. Τα φιλιά μου στον Eric Forrester. Αν μας ακούει αυτή τη στιγμή. Ο Πορτογάλος. Ετών 43 που του πρόσθεσα εγώ 5 χρόνια. Μου στέλνει μπούτε τα κείμενα χθες, μου λέει το βιογραφικό του. Κοιτάω μία έτσι, γεννήθηκε το 1975. Μου στέλνει δεύτερο μετά, στα 48 του χρόνια. Όπα λέω κάτσε. Και εσύ όμως τα υπολόγισε κατευθείαν. Αφού είσαι... με το 75, ρε. Α, γι' αυτό σου χτύπησε. Αλλιώς μετά το 76 δεν το καταλάβαινε. Δεν το καταλάβαινε, όχι. Ωραία. Μάλιστα. Ναι. 48. 5 εισιτήρια δίνουμε μόνο. 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. Τα τελευταία, έτσι. Τα τελευταία. Όποιος πρόλαβε. Πώς λένε εκείνο με το αντίο. Δεν υπάρχουν αντίο στο δρόμο μας. Όχι, ένα άλλο. Που λέει μετά για δηλητήριο. Δώσε μου τώρα να πιω το δηλητήριο. Όχι. Αυτό να ξεχαστώ. Ναι.
το τελευταίο αντίο, το δηλητήριο, κάτι. Δεν θυμάμαι τώρα. Δεν πήρα. Σταύρο, ας πούμε για τα εισιτήρια. Ας πούμε για τα εισιτήρια. FM και ενώ το ονοματεπώνυμό σας ΠΑΟΚ στο 54526. Ονοματεπώνυμο. Να σου πω κάτι, να μην βάλουμε ένα quiz. Όσο έλειπες, εμείς βάζαμε quiz. Όχι. Δεν θα τους κουράσω. Είναι κουρασμένα τα παιδιά. Έχει πολλά παιχνίδια συνεχόμενα. Ναι, μιλάμε για παιχνίδι με Μπενφίκα όμως. Ξέρεις τι γίνεται, σκοτωμός. Κυκλοφορούν τη Δευτέρα τα εισιτήρια. Είναι λίγο πιο τσιμπημένα. Στο ίντερνετ. Ναι, στο ίντερνετ. Εννοείται. Διαδικτυακά μόνο δεν είναι ξεκάθαρο. Είναι ηλεκτρονική η διάθεση. Καβατζωμένα στο ίντερνετ είναι. Να σου πω κάτι. Έλεγε ο Πάκο ότι θα είναι έτσι λίγο πιο τσιμπημένα γιατί θέλει να επιβραβεύσει. Εντάξει. Δηλαδή στα 15 ευρώ πήγε το πιο φθηνό. Δεν το λες. Έτσι όπως το έλεγες, περίμενες ότι 20-25 ξέρω εγώ στην 7. Θα γίνει ο Πανόπουλος. Στην 4. Ναι, αυτό ακριβώς. Όταν ο Πανόπουλος σου λέει 25 ευρώ για να δεις το Ξάνθη ΠΑΟΚ, έλεγες και εσύ ότι με την Μπενφίκα θα χτυπήσει το 25 στην 7, στην 4. Αλλά όχι. Ναι. Τέλος πάντων. Στα 15 ευρώ είναι. FM κενό, ναι. FM κενό, ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του ιστορικού αγώνα ΠΑΟΚ Μπενφίκα που θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Τούμπας. Τι ώρα παίζουμε, 10. 10 η ώρα. Στις 10 η ώρα. Σε ώρα. Να συνηθίσουμε σε ώρα αστεριών. Το 10 η ώρα. Μίλα εσύ και θα σου πω εγώ άμα και με στραβεί. Θετική διάθεση. Να σου πω κάτι. Δεν έχουμε μελετήσει τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα. Τα γούρια όλα. Όλα τα κρατάμε. Όλα. Κάποια στιγμή το τραγουδάκι θα το βάλουμε την ώρα του πριν τον αγώνα, τον γούρικο. Ποιο είναι το γούρικο τραγουδάκι. Το ποντιακό. All the Pontians together, Pauk and the dry bread. Pauk and the dry bread. Έλα. Πάμε. 2 παρά 5. 5 εισιτήρια θα γίνουν δικά σας. Έτσι είναι τα τελευταία εισιτήρια. Ήδη τα διαρκείας έχουν σκαρφαλώσει. Φτάνουν τα 20.000 και σήμερα κλείνει η διάθεσή τους. Πάρα πολύ καλό το νούμερο, έτσι. Αν αναλογιστεί κανείς τα προηγούμενα καλοκαίρια. Βάλε. Οι άλλοι περάσαμε χθες τις 12.000 και πανηγυρίζουν. Σε γήπεδο 70.000. Εμείς σε γήπεδο 28.700 έχουμε 20.000 και πάμε για 21. Να σου πω κάτι, πώς το εξηγείς φέτος το καλοκαίρι όλο αυτό από το τι έγινε πέρσι? Εντάξει τώρα, εσύ. Okay, στην Αθήνα μπορείς να βρεις μια βάση εύκολα σε ένα γήπεδο που έχει πάρκινγκ, ανέσεις το ένα το άλλο. Αλλά και ο εξής, ποιο να πάει να δει. Όχι. Δηλαδή. Υπάρχουν και αυτοί που λένε ότι δε φίλε, έχεις πάρει τόσα λεφτά με το τίποτα, πάρε κανένα παίκτη. Υπάρχουν και αυτοί. Και περιμένουν. Ναι, εδώ έδωσε 300 χιλιάρικα πριν και το γράφουν, δεν τρέπονται λίγο. Και μετά από πορωτική ομιλία, δηλαδή ήταν εξαρτημένος. Πορωτική ομιλία, δηλαδή εκεί στο Βίντι δεν ξαναγίνει τίποτα πορωτικό. Όπα, μην ξανοίγεται, κάτσε, τον πρόσεχαν και λέει εκεί ξαφνικά 300 χιλιάρικα για πάρτι σας. 300 χιλιάρικα, 12 χιλιάρικα τα βγάλαμε. Πάγω σαν όλοι. Ναι, είπαμε, το 1 τρίτο του συμβόλου Κάιπερς, έτσι τα υπολογίσουμε όλα. Όσο σας δίνω εγώ πριν τέλος της χρονιάς. Έτσι ακριβώς. Έτσι, για να μπούμε στους ομίλους. Για να μπείτε στους ομίλους. Και συνεχίζουμε. Αχ, τι ζούμε, ρε φίλε. FM και ενώ πάω, ονοματεπώνυμο στο 54526 για 5 εισιτήρια για το Πάκο Μπενφίκα. Εδώ τι είμαστε. Ωραία ξεκίνηση σεζόν. Τι αυτά τα ωραία στο Γιώργος Καραϊσκάκης. Θα τα αναλύσουμε. Αλλά έχουμε παίκτη εδώ. Ναι. Έχουμε νέο. Πώς τον είπαμε? Διευθυντής ανάπτυξη. Είναι, θα λες εγώ. Ο αντίστοιχος εγώ. Ο κόλκας του ΠΑΟΚ. Ναι, ο κόλκας του ΠΑΟΚ. Μην ψάχνουμε τίτλο. Με κοροϊδεύαν πέσει. Δεν είναι να το πούμε διευθυντής ανάπτυξης, ωραίο. Να σου πω κάτι και εσύ το έλεγες και γελούσες όμως. Ναι, δηλαδή. Τι να κάνω, ρε φίλε. Διευθυντής ανάπτυξης. Αναπτύσσετε το μαγαζί. Ναι, αλλά δεν κυκλοφορούσε με κουστούμάκι όπως ο Μάρκο. Και τίποτα άλλο. Και δεν μου δώσα και 100 χιλιάρικα μπάτζετ να το παίξω ιστορία. Έτσι ακριβώς. Δώσα μου και λίγο μπάτζετ. Όλο με έχει το. Κάνε τα ντύλια σου. Μου δώσαν το. Σου δώσανε. Έχει μπάτζετ. Έχω μπάτζετ. Είσαι ο Μάρκο του ΠΑΟΚ 24. Ωραία, Μάριο Μπράγκο, Μάριο Μπράγκο, ναι. Μάριο Μπράγκο, ωραίο όνομα τεπώνυμο. Δηλαδή, άμα δεν μας κάνει. Ξέρεις ότι ξεκίνησε ως δημοσιογράφος, έτσι. Ξέρεις, τον ζώο. Ναι. Δικό μας παιδί. Αλλά ήθελε, έβλεπε μπροστά. Είχε ο άνθρωπος προοπτική. Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά του. Εύκολα. Πάρα πολύ σωστά το. Εύκολα. Έχω την επικοινωνία. Πάρα πολύ. Ξέρω που θα ρίξω τον Πινελίκη. Ξεκάθαρα. Ναι. να μιλήσω. να μιλήσει από πείρα. Εντάξει, ξέρω την αγορά. Ξέρω τους μάνατζερ. Ναι. Μπορώ να δικτυωθώ. Έχει περάσει από πόστα που μπορείς άνετα να περάσεις και εσύ. Δεν μπορώ να διαβάσω 10 προγράμματα που κάνει το σκάουτινγκ. Μιλάει 5 ξένες γλώσσες. Μόνο εκεί λίγο. Εντάξει. Υστερούμε. Ελληνικά. Ναι, ναι. Αγγλικά. Ποντιακά. Υστερούμε λίγο στις γλώσσες. Είναι αλήθεια. Και. Μαθαίνονται. Λίγο αφού. Πλάκα κάνει. Λίγο αφού. Εδώ μαθαίνω Χατσερίδης αγγλικά και ελληνικά. Δεν μάθει εσύ. Χατσερίδης τι, μίλησε. Ποντιακά. Όχι, μίλησε τώρα, τον πετύχαμε να μιλάει όχι, κάπου. Όχι.
Όχι. The fan of the company, η χαρά της παρέας. Να σου πω κάτι, γιατί πιστεύεις στον ΠΑΟΚ, έχουν ακούσει τη φωνή του. Κοίτα, βασικά δεν θέλω να μιλάει και θέλω τώρα που θα δει ο Καλτσάς αύριο, μεθαύριο, αύριο. Ναι. Ωραία, να τον κοιτάξει και το βλέμμα. Να ενημερωθεί για τον Καλτσά όμως, γιατί έλειπε. Του δολοφονικού ντρούπι που έχει, το ξέρω ντρούπι. Ναι. Να ενημερωθεί όμως, γιατί δεν ξέρει την κατάσταση τι ισχύει με Καλτσά. Θα ενημερωθεί, κάποιος θα βρεθεί. Έτσι. Κάποιος θα βρεθεί να του πει. Εκεί πάνω στη φάση, ρε. Όχι αν παίξει βέβαια. Λουτσέσκου έχουμε. Ο Λουτσέσκου έδωσε οποίος, πολύ ωραία συνέντευξη. Να, κάτι, αυτό να κάνουμε τίτλους ειδήσεων, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Δώσε. Ωραία. Μάριο Μπράγκο. Ο νέος διευθυντής ανάπτυξης του αγωνιστικού τμήματος του ΠΑΟΚ. Το γέλιο δεν έχει να κάνει με την παρουσία του συγκεκριμένου στελέχους, αλλά ο οποίος είναι και πολύ σοβαρός και αρκετά γνώστης της αγοράς. Δηλαδή έχει πουλήσει και κανένα παίκτη, έχει αγοράσει και κανένα παίκτη. Έχουμε τον Αλίν Τόσκα είναι εδώ, το παοξάκι αυτού, για να κλείσουμε τις μεταγραφές, αν και κρατάω πάντα μια πισινή μέχρι το τέλος. Μέχρι το τέλος, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, και έχω και μια εικόνα που θα μπορούσε να γίνει άλλη μια κίνηση βάθους. Τι θα έκανα εγώ, παραδείγματος χάρη, τώρα που ετοιμάζουμε την επόμενη μέρα της καριέρας μας, αν δεν κάνει ο Μάριο, αναλάβουμε εμείς, δεν τρέχει τίποτα. Σαν το Μάριο, κάνεις ένα βήμα, σκέφτεσαι ήδη το επόμενο. Ακριβώς. Τι θα έκανα εγώ αν ήταν να γίνει άλλη μια κίνηση, αν δηλαδή η ομάδα περάσει στους ομίλους. Πόσο είναι όταν παίρνουμε ομίλους, αν περάσουμε, πότε παίζουμε με την Μπενφίκα, τι ημερομηνία είναι? Τετάρτη. 28-29. 10 η ώρα. Θα έχουμε 2 μέρες, δηλαδή μπάσκετ και πάμε τίποτα. Ναι, 2-24 ώρα. Που δεν νομίζω ότι εξαρτάται βέβαια από το αν θα έρθουν. Καλά, εντάξει, πέρσι 31 έκανες 3. 3. Στην στη θάλασσα. Λέγαμε λοιπόν για τον Τόσκα. Έχουμε δηλώσεις Λουτσέσκου. Προετοιμασία πάω για Αστέρα. Έχουμε αποστολή πιθανή Αστέρα. Δεκάδα. Αποστολή Αστέρα βγήκε. Βγήκε πριν αυτοί. Από λίγο. Ναι. Έρχονται αυτοί τώρα μάλλον. Αφού ταξιδεύουν για Θεσσαλονίκη. Ναι. Έχουμε τρεις αφίξεις τώρα το τριήμερο Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή στο μπασκετικό τμήμα. Έρχονται όλα τα παοκτσάκια, ο Χάτσερ, ο Γκος, όλοι. Σιγά σιγά, ένας-ένας. Κάθε μέρα και μια αφίξη. Μου, Γιάννικ. Εδώ είναι ο Γιάννικ. Δεν ήρθε. Αυτός που έχασε τη βίζα, όχι, ερχόταν. Έρχεται. Α, στον δρόμο και αυτός. Ναι. Έβγαλε τη βίζα του, ξεπέρασε το πρόβλημά του. Ωραία. Είναι ανάμεσα στους τρεις που δεν βγαίνει η βίζα, δεν το έχω καταλάβει ποτέ. Πώς γίνεται να μην βγει μια βίζα? Υπάρχει ταλαιπωρία, ε. Δηλαδή μόνο ο Ατρίδης κατάφερε να μην βγάλει βίζα στη Ρωσία. Τι εννοείς να μην βγει? Δεν θέλει ένα διάστημα. Τι είναι διάστημα, εντάξει. Ναι. Καταθέτει τα χαρτιά. Δηλαδή υπάρχει περίπτωση ότι θέλει ένα διάστημα. Υπάρχει περίπτωση να πάω και να πω ρε παιδιά, πρέπει να ταξιδέψω αύριο. Δεν θα μου τη βγάλω. Γιατί δεν έχεις αντιμετωπίσει γραφειοκρατικά προβλήματα, Σταύρο? Όχι για βίζα. Επειδή σε ξέρουν. Είσαι Μάριο Μπράγκο του 24. Ο διευθυντής ανάπτυξης. Τέλος πάντων, έχουμε αρκετή θεματολογία, έχουμε αρκετές λεπτομέρειες του τι ακριβώς συμβαίνει στην ομάδα. Θεότητα Άμορ Ουάρντα χθες. Δεν υπάρχει, ναι. Στεκόταν πίσω από την κάμερα. Αν δεις τον Γιάννη Πάγκο και τον Κωστή Μπότσαρη που ήταν εκεί για λογαριασμό της Νόβα. Κοιτούσαν πίσω από την κάμερα. Είναι βάρδια. Ναι. Ενεργός ο Τόσκα. Είναι και πρωί κιόλας. Ενεργός ο Τόσκα. Όμως θα μας φορμάρει κιόλας. Ενεργός. Καλά που μας ενημέρωσες, Στέργιο μου, να είσαι καλά, φίλε. Εντάξει, να ξέρουμε ότι... πού πατάμε, πού βρισκόμαστε. Εννοεί ο άνθρωπος ότι έχει φιλικά παιχνίδια, γιατί να είναι ενεργός. Εισαγωγικά. Είναι ενεργός. Τι. Καενεργός ο τόσο κατάλληλος, τα εισαγωγικά τι τα θες. Καλύτερα σου βγει το μάτι παρά το όνομα. Ωραία. Τέλος πάντων, άμα είναι να σε ενημερώνει ένα site πολυδιάστατα. Να σου πω κάτι, τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη, ακριβώς. Ενεργός ο τόσο εισαγωγικά. Ωραία. Τέλος πάντων. Με Ολυμπιακό όμως να ξεκινήσουμε, γιατί έγιναν πολύ ωραία πράγματα. Και έτσι σηματοδοτούν. Έχεις 2 λεπτά να πεις τι έγινε με τον Ολυμπιακό. 2 λεπτά δεν προλαβαίνω. Ωραία. Τότε, FM κενό, το μήνυμά σας στο 54526. Για τα 5 εισιτήρια με την Μπενφίκα που δίνουμε και θα κληρώσουμε 5 λεπτά πριν τις 2. Έχετε χρόνο να πατήσετε, δηλαδή FM κενό, ονοματεπώνυμο. Βάλτε και μια λέξη ΠΑΟΚ, ρε. Δεν κόβετε μελάνι, βάλτε τον ΠΑΟΚ. Σχολιάστε το νέο διευθυντή ανάπτυξης. Όχι, ρε. Όχι. Ένα καλωσόρισμα στον Τόσκα, στον Μάριο Μπράγκο. Ήταν και στην προπόνηση χθες, έτσι. Παουξάκι. Δηλαδή παρουσιάστηκε το απόγευμα και κατευθείαν. Δεν παρουσιάστηκε, βρέθηκε ανακοινώθηκε. Ανακοινώθηκε. Να δούμε αν θα παρουσιαστεί.
Γιατί έχουμε ανάγκη την ποδοσφαιρική κουβέντα. Νομίζω ότι μετά από ένα διάστημα να δει λίγο, να τσεκάρει την κατάσταση, να πάρει κάποια δεδομένα στα χέρια του. Δεν χρειάζεται. Από το Μάριο είναι στην Κροατία η αλήθεια είναι ότι τον κατηγορούσαν για αυτό το πράγμα, ότι δεν μιλούσε πολύ. Βέβαια, όταν μιλούσε, έγραφαν ότι πραγματικά ξεκαθάριζε την κατάσταση. Από εκεί και πέρα θα μου πει πόσο αναγκαίο είναι ούτε να μιλάει. Ούτε Μαϊντανός μπορεί να είναι κάποιο, ούτε Μογγός μπορεί να είναι κάποιο. Γιατί υπάρχει σε κάθε ομάδα ένα κοινό, το οποίο περιμένει να ακούσει τη στρατηγική της ομάδας. Κοίτα, στον Πάκο δεν είχαμε καλά με τις συνεντεύξεις τύπου, ενώ με το να μιλάει. Φρίζες μια φορά μίλησε και αυτό άστα να πάνε. Ο Τσιτσιακόφ έλεγε για τους Έλληνες δημοσιογράφους τα δικά του και είδαμε και τους Ρώσους τα γάρια που είδαμε τις προάλλες, αντί να πει για τους δικούς του. Ο Μίχελ καλά όποτε θυμότανε, ποτέ δηλαδή. Μόνο σε κάτι σελίδες του εξωτερικού ήταν για κανένα θεματάκι. Ρωσία, Σλοβακία. Ναι, αυτό, ναι. Και έρχεται ένας άνθρωπος πιο τεχνοκράτης του ποδοσφαίρου, πιο με μεγαλύτερο background. Ο Άρνεσεν μιλούσε. Ναι. Ο Άρνεσεν μιλούσε. Μιλούσε. Κοίτα, θυμάμαι, εγώ του είχα ζητήσει μια συνέντευξη για το Sky, κατευθείαν μου είπε ναι. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Δηλαδή, εννοείται δεν μπορεί να είσαι Μαϊντανός και να εξηγείς κάθε κίνηση ότι σαν ΠΑΟΚ κάνουμε αυτό που πρέπει να δεις την κεντρική ιδέα. Κεντρική ιδέα, ποια είναι αυτή. Και να εξηγήσεις πέντε πράγματα. Γιατί κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Τι ήθελα να κάνω εδώ. Ναι, ποιο είναι το project που αναλαμβάνω, τι θέλω να έχω πετύχει μέχρι του χρόνου το καλοκαίρι, σε δύο χρόνια μέσα και πάει λέγοντας. Ποιο είναι το πλάνο. Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων. Σταύρο, αληθεύει ότι το γήπεδο Καραϊσκάκη θα μετανομαστεί λόγω του πεσήματος στη Φυσούνα σε Πέτρος Φυσούν. Να σου πω κάτι. Δεν έχεις δει τον Βαγγέλη Μαρινάκη κάτω στον αγωνιστικό χώρο? Όχι. Με Κώστα Καραπαπά δίπλα και με έναν εύσομο κύριο κάμεραμάν, δηλαδή σε ένα τετραγωνικό μέτρο 600 κιλά τουλάχιστον. 600, ναι, 600. Το μιλάω το ακριβώ έτοιμο συμμετοχή τη ανάπτυξη. Το πλάνο δεν υπάρχει. Ναι. Έχει κατέβει έξαλλος γιατί δεν δόθηκε ένα πέναλτι στον Ολυμπιακό. Εντάξει, ήταν. Νομίζω ότι το έδινε. Αλλά ήταν εκείνη τη στιγμή η απόφαση του διαιτητή να. Πιστόλι είχε. Όχι. Έγινε το παράδειγμα. Κάτσε να δούμε τι θα βγάλουν οι Άγγλοι. Γιατί ήδη από χθες κυκλοφορούν πολλά και διάφορα. Έχει πολύ ωραίες δηλώσεις προπονητή τη Μπέρνλι. Δεν κρύφτηκε ο άνθρωπος. Έτσι, για το πόσο περίεργη ήταν η συμπεριφορά του διαιτητή στο δεύτερο ημίχρονο και τι μεσολάβησε στο ημίχρονο. Μια περίεργη κινητικότητα στο χώρο. Τη δουλειά την έκανε, 3-1 έληξε. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, δεν είναι σοβαρές οι καταγγελίες του. Σοβαρές, γιατί εμάς τώρα για ένα βλάκα σουρωμένο που έλεγε θα μας κόψει το λαιμό και έφαγε δύο φάπες, ασχολιόντουσαν δύο κλωτσιές και κουτουπιέ, όχι τίποτα μύτο. Λέει ο άνθρωπος, κοιταζόμασταν στο δεύτερο ημίχρονο με αυτά που έδινε μεταξύ μας, λέγαμε τι γίνεται εδώ. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν μπορούσε να μιλήσει τόσο ανοιχτά. Έλεγε ότι δεν θέλω να πω κάτι για τον διαιτητή και να του προσάψω κάτι, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να καταγγείλω μια περίεργη συμπεριφορά τόσο στο ημίχρονο όσο και στο δεύτερο ημίχρονο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Πάμε στο διάλειμμα. Είπε στοίχημαν. Και στοίχημαν βεβαίως, έτσι. Συνεχίζει το παιχνίδι δυνατά με τα smart notifications του stichiman.gr. Άμεσες ενημερώσεις στο κινητό σου για ό,τι συμβαίνει στον αγώνα και την κατάληξη του δελτίου σου. Μιλάμε για μπάλα, μιλάμε για stichiman βεβαίως.gr. Εκεί που στοιχηματίζουμε χρησιμοποιώντας μόνο την φωνή μας με τη λειτουργία Token Bet. Με το stichiman πήγαμε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι. Περάσαμε ένα εξαιρετικό καλοκαίρι με Mundial. Mundial, διακοπές πήγαμε. Εσύ το δούλεψες επαγγελματικά, δηλαδή είσαι για σεμινάρια στοίχημαν πλέον. Ναι, ναι, κανονικά, κανονικά. Και τώρα πήγα να βγάλω ένα κατά λάθος. Για πλάκα έβαζα κάτι over-under και μας πούλησε το 1-1 της Ατλέτικο. Βγες over να πάρουμε και ένα 700 και έτσι, τάκ. Δηλαδή αν δεν ήσουν και Ολλανδία που είχες κάποιες δυσκολίες ναι, στο δεν στο παίζαμε θέμα, στην Ολλανδία. Ναι. Ναι. Θα έχεις ένα εξαιρετικότατο καλοκαίρι από άποψη στοιχήματος. Ναι, άρα τώρα ξεκινάει η σεζόν, θα επενδύσουμε πάλι. Περήφανος χορηγός Σταύρου Κόλκα, στοίχημα.gr. Ακριβώς, του Διευθυντή Ανάπτυξης. Ωραία, πάμε στο διάλειμμα. FM και ενώ πάω ονοματεπώνυμο στο 54526 για τα 53 για την Μπενφίκα. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι πίσω. Να είμαστε πάλι πίσω. Τι έχουμε ανακοινώσεις? Έχουμε η Μπέρνλι έβγαλε ανακοίνωση ότι συνεργάζεται με την ΠΑΕ Ολυμπιακός και την ελληνική αστυνομία για να βρει τους υπαίτιους που μαχαίρωσαν τον έναν και... Κοίτα, έχουν πέντε φιλάθλους, καταγγέλουν μάλλον πέντε φιλάθλους, όχι το γεγονός ότι πέντε φιλάθλοι τραυματίστηκαν στο γήπεδο του Γεώργιος Καραϊσκάκης και μάλιστα ένας από αυτούς μαχαιρώθηκε στο πόδι. Έτσι περίπου 900 λέει
η ανακοίνωση, οπαδοί της Μπέρνη βρέθηκαν μέσω Κωνσταντινούπολης στην Αθήνα και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης για το χθεσινό παιχνίδι. Ωστόσο υπήρχαν έκτροπα, έτσι σημειώθηκαν έκτροπα, γιατί μετά το τέλος του αγώνα υπήρχαν 5 οπαδοί μαχαιρωμένοι της Μπέρνη, τραυματισμένοι και ένας μάλιστα πολύ πιο σοβαρά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Συνεργάζονται με την ΠΑΕ Ολυμπιακός ωστόσο και την ελληνική αστυνομία για να δουν πώς ξεκίνησαν και τα αίτια βεβαίως αυτών των γεγονότων που σημάδεψαν το χθεσινό παιχνίδι. Δεν ήταν μόνο αυτά, γιατί και η διαιτησία, όπως αναφέραμε προηγουμένως, βρέθηκε στο στόχαστρο. Μάλιστα υπάρχουν σκληρά λόγια από τον προπονητή της ομάδας, ο οποίος έκανε λόγο για μια περίεργη συμπεριφορά του διαιτητή, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο σφύριζε μόνο έδρα. Θα σου διαβάσω ένα κομμάτι της συνέντευξης του Σον Ντάις, του προπονητή βεβαίως της Μπέρνλι, ο οποίος είπε, Σταύρο, ότι ήταν ιδιαίτερες οι συνθήκες σήμερα. Νομίζω ότι προσέχει πάρα πολύ τις λέξεις που χρησιμοποιεί. Ανταποκριθήκαμε θετικά μετά το 1-0, η απόδοσή μας ήταν αρκετά καλή, μετά όμως υπήρξε ένα αναστάτωση με ένα πέναλτι που ήθελε ο Ολυμπιακός, που δεν ήταν, κατά την άποψη του προπονητή. Παίκτες του Ολυμπιακού έπεσαν πάνω στον διαιτητή. Σου θυμίζει κάτι όλο αυτό? Ναι, πώς δεν μου θυμίζει, πολλά. Με παρεξένεψε όλο αυτό. Θα πρέπει να δείχνουμε σεβασμό στις αποφάσεις του διαιτητή. Άγγλοι τώρα. Να δείχνουμε σεβασμό, λέει, στις αποφάσεις του διαιτητή. Οι ίδιοι άνθρωποι πήγαν να του μιλήσουν κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Όλοι έπεσαν πάνω στο διαιτητή και στο δεύτερο μέρος, κατά περίεργο τρόπο, όλα άλλα. Τι γύρισε ο διαιτητής? Την πέσανε στη φυσούνα λοιπόν στον Ολυμπιακό. Ξύναμε το κεφάλι μας με αυτά που συνέβαιναν. Ψήρες οι Άγγλοι. Μέσα σε ένα λεπτό είδαμε δύο παίκτες να παίρνουν κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός πήρε ένα πέναλτι πρώτα στο πόδι και μετά στο χέρι του παίκτη μας. Άρα δεν ήταν πέναλτι. Δεν θέλω να τον κατηγορήσω. Δεν θα τον κατηγορήσω. Αλλά υπήρχε ενδιαφέρον ακόμη και στον τρόπο που έστεινε το τείχος. Μάλιστα. Την καημένη την Μπέρνλι. Και η ανακοίνωσή της η επίσημη λέει ότι συνεργάζεται, λέει, με τον Ολυμπιακό και την ελληνική αστυνομία, λέει, για να βρουν τους υπαίτιους. Με τον Κώστα Καραμπά είναι σε ανοιχτή επικοινωνία. Θα τους βρει. Ειδικά εκεί η αστυνομία του Πειραιά είναι τζιμάνια όλοι. Τρέχουνε. Μην τυχόν και δεν υπάρχει καλή φιλοξενία, κατευθείαν να βρουν τους ενόχους. Ένα πράγμα. Τέλος πάντων, έχει και πάω κανένα κίνηση. Ναι, υπήρχε πολλοί κόσμος, για να το ολοκληρώσω, που περίμενε τον διαιτητή στη φυσούνα. Εντάξει, στη φυσούνα δεν θα υπάρχει ένα κόσμο. Δύο-τρία άτομα. Ένα χωριό δεν περιμένει εκεί πέρα. Που περίμενε τον διαιτητή στη φυσούνα για να εκφράσει τα συναισθήματά του για αυτόν. Τη Παναγία γιορτάζεται στο Καραϊσκάκι και καμιά 8-9 μέρες μετά. Περίμενε τον διαιτητή για να εκφράσουν τα συναισθήματά του για αυτόν. Ναι, ναι, εννοείται. Αγαπητέ ρέφερι. Ρέφερι. Ρεφ. Έλα, ρεφ. Εντάξει, εδώ παίζουμε. Γιατί κάποτε πολλά. Κάποια κιλά είναι. Κάποια κιλά. Και είναι και στενό και φυσούνα. Κάνε μια φυσούνα με 100-150 τετραγωνικά παραπάνω. Τι φυσούνες είναι αυτές, μίζερες? Λέει, εμείς είχαμε λάβει πολύ αυστηρές οδηγίες από την UEFA για το σεβασμό που πρέπει να δείχνουμε στο διαιτητή. Άκου τώρα τι λέει ο Άγγλος εδώ. Μετά το τέλος του αγώνα πήγαμε απευθείας στα αποδυτήρια, εσείς. Γιατί αυτή ήταν η εντολή που είχαμε λάβει. Εγώ μιλάω με γεγονότα και όχι με συναισθήματα. Στον Ολυμπιακό υπήρχαν συναισθήματα, ναι, προς τον διαιτητή. Μάλιστα. Δεν έχει φυσικά ξαναζήσει κάτι τέτοιο, σημείωσε ο προπονητής της Μπέρνλι. Το έζησε όμως το Γεώργιος Καραϊσκάκης, γιατί για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Πάμε λίγο στην ανακοίνωση του ΠΑΟΚ που δίνει κατευθύνσεις ενός συνέδριου πρωταθλήματος. Αυτή η νόμη πάλι με τους πλησούς, τα γνωγόνα και αυτά πάλι ισχύουν? Βεβαίως και ισχύουν, και όπως σημειώνει και ο ΠΑΟΚ, είναι ακόμη πιο αυστηρά φέτος τα πράγματα. Οπότε προσοχή σε όλους, προστατεύουμε το σπίτι μας, ζούμε όλοι μαζί κάθε στιγμή προς την κατάκτηση του τίτλου. Ο ΠΑΟΚ το έχει πληρώσει πολύ ακριβά και είναι λογικό να προσέχει για να έχει. Εν ώψη της έναρξης του νέου πρωταθλήματος και με δεδομένο πως η Τούμπα θα είναι σε κάθε αγώνα γεμάτη με βάση τον εντυπωσιακό αριθμό εισιτηρίων διαρκείας, είναι απαραίτητο όλοι μαζί να διαφυλάξουμε πως την πορεία προς τον τίτλο θα την βαδίσουμε όλοι μαζί. Ο νέος πειθαρχικός κώδικας επιφυλάσσει ακόμη σκληρές τιμωρίες που φτάνουν ως την αφαίρεση βαθμών και κεκλεισμένων των θυρών αγώνες για την ρήψη αντικειμένων, πυρσών, κροτίδων και βεγγαλικών. Για φυσούνα αναφέρει τίποτα? Όχι. Ο νέος πειθαρχικός κώδικας. Εκεί μπορείς να εκφράσεις συναισθήματα. Εκεί εκφράσεις συναισθήματα. Πέρα από αυτό, πολύ μεγάλες τιμωρίες που φτάνουν ως το κλείσιμο της έδρας επιφυλάσσονται και για το απλό άναμα πυρσών, βεγγαλικών κτλ. Κατ' εξακολούθηση, ενώ ασφαλώς οι τιμωρίες είναι αδυσόπιτες για οποιοδήποτε είσοδο φιλάθλων στον αγωνιστικό χώρο. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε από τους φιλάθλους μας απλά να σεβαστούν τους κανόνες. Θέλουμε να κατανοήσει
και ο τελευταίος πως η προσπάθεια για τίτλους και διακρίσεις μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν όλοι, μηδενός εξαιρουμένου, έχουμε τον ίδιο στόχο. Η άψογη συμπεριφορά χιλιάδων και με συνέπεια σε όλους τους αγώνες πέρσι πρέπει να είναι ο οδηγός. Ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε όλα τα εμπόδια και ήταν πολλά για να βρίσκεται σήμερα στην καλύτερη φάση της σύγχρονης ιστορίας του και να ξεκινάμε πραγματικά μεγάλες προσδοκίες στη σεζόν. Προστατεύουμε την έδρα μας, προστατεύουμε το σπίτι μας, την ιδέα μας, ζούμε όλοι μαζί κάθε στιγμή προς την κατάκτηση του τίτλου. Ευχαριστηθείτε κάθε λεπτό της συναρπαστικής σεζόν που ξεκινά. Ανακοίνωση προσοχής βεβαίως. Από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, η οποία πέρσι έπαιξε 9 κύκλους μετοθυμών. 10. 10? 7 ήταν στην αρχή και άλλα 3 μετά. Έλα ρε φίλε, μπράβο μας. Ζωή να έχουν. Τα φιλιά μου στο Σβίγκο την παιχτάρα αυτή που μας ακούει. Τα φιλιά μου. Περνάει δύσκολα. Περνάει δύσκολα. Εδώ η οικογένεια του ΠΑΟΚ είναι πάντα έτοιμη να τον υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες. Άμα αισθανθεί δηλαδή κάπως μια δυσφορία, έλα εδώ να τελειώσει το παραμυθάκι, να περνάς ωραία. Και πάμε στα δικά μας τα θέματα λοιπόν. Πάμε πρώτα στο μεταγραφικό. Αλήν Τόσκα είναι εδώ από χθες. Όχι από σήμερα το πρωί. Από χθες ουσιαστικά διευθετήθηκαν και κάθε τελευταίες λεπτομέρειες. 26 ετών, διεθνής αριστερός μπακ και στόπερ της Ρουμάνος. Ανήκει στην Πέτης, ένα χρόνο δανεισμό με οψιόν αγοράς από την πλευρά του ΠΑΟΚ. Μια περίπτωση αμυντικογενή μπακ. Αλλά 50-50. Δεν είναι δηλαδή Βιερίνια που είναι 30-70. 30 άμυνα, 70 επίθεση. Πιο ζυγισμένος σε χαρακτηριστικά σαν μπακ. Η ουσία είναι ότι ο ΠΑΟΚ καλύπτει το κενό του με έναν παίκτη που έχει παραστάσεις La Liga, Καμπιονάτο και με τη φανέλα της Τεάουα αρκετά παιχνίδια. Βρήκατε εκείνο που σας έλεγα πόσα παιχνίδια παίξει με τον Βαρέλα? Ναι, λοιπόν, θα το ψάξω εγώ σε πολύ λίγο να το έχουμε. Να δώσουμε το φετινό του καλοκαίρι. Έτσι. Mm-hmm. Γιατί πολλοί μπορεί να έχουν την εικόνα ότι από τη στιγμή που δεν υπολογιζόταν από την Real Betis. Όχι, δεν ήταν να φύγει. Ψιλοποίησε ο ΠΑΟΚ βασικά. Τι έπαθε τότε, ας πούμε. Κόλλησε. Ναι. Είχε κανονικά συμμετοχές, δεν είχε? Στα φιλικά του καλοκαιριού είχε κανονικά συμμετοχές και ως βασικός και ως αλλαγή. Γενικότερα ήταν έτσι στις σταθερές επιλογές του προπονητή του στα φιλικά προετοιμασίας του καλοκαιριού που έδωσε η Μπέτις. Ενδεικτικά λοιπόν να αναφέρουμε ότι ο ενεργός Τόσκα που αναφέρει και το ΠΑΟΚ 24 είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, έτσι αν αναλογιστεί κανείς το καλοκαίρι που πέρασε και τα παιχνίδια τα οποία έδωσε. Σαφώς και θα χρειαστεί χρόνο για να μπει στη φιλοσοφία του Λουτσέσκου και να πάρει χρόνο συμμετοχής με τον ΠΑΟΚ, αλλά το καλοκαίρι δείχνει ότι ήταν αρκετά ενεργός, συμμετείχε σε πολλά φιλικά παιχνίδια. Η αρχή έγινε στο φιλικό με την Nottingham Forest στις 14 Ιουλίου, έτσι, εκεί όπου ο Τόσκα αγωνίστηκε ως αλλαγή για την Μπέτις, ενώ 4 μέρες αργότερα πήρε φανέλα βασικού στο φιλικό με την Μπράγκα στο 1-1. Νέο φιλικό για την Μπέτις με την Έσεν και εκεί ο Ρουμάνος Μπακ αγωνίστηκε σε όλο το παιχνίδι, έτσι έβγαλε όλο το φιλικό. Διάρκειας ενός ημιχρόνου βεβαίως, η Μπέτις κέρδισε με 2-1, ενώ και στο φιλικό με την Gladbach, ο Τόσκα και οι συμπαίκτες του ιτήθηκαν με 3-2 και πάλι με τον Ρουμάνο αμυντικό να καταγράφει χρόνο συμμετοχής. Ακολούθησε ένα ακόμη φιλικό για την Μπέτις με την Μαρσέιγ στις 25 Ιουλίου. Ο Τόσκα μπήκε ως αλλαγή στο 76, ήταν ίσως το από τα λίγα φιλικά που πήρε τόσο λίγο χρόνο συμμετοχής, ενώ στις 28 ήταν βασικό στη φιλική ισοπαλία με την Λίλ. Κατέγραψε ένα ακόμη ημίχρονο στην φιλική νίκη της Μπέτις επί της Μπόρνμουθ, ενώ μία μέρα αργότερα και πάλι ως αλλαγή από το 77 έως το φινάλε με την Κάρντιφ. Και στο τελευταίο φιλικό βεβαίως της ισπανικής ομάδας με την Φροζινόνε κατέγραψε κάποια λεπτά συμμετοχής. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι από όλα τα φιλικά, σε όλα τα φιλικά μάλλον της Ρεάλ, είχε χρόνο συμμετοχής, τις περισσότερες ως βασικός, έβγαλε αρκετά ημίχρονα, ενώ κατέγραψε και κάποια 20 λεπτά έτσι προς την ολοκλήρωση της προετοιμασίας και των φιλικών παιχνιδιών. Μέχρι χθες έκανε κανονικά πρόγραμμα προπόνησης όπως μετέφεραν οι Ισπανοί από τα δημοσιεύματά τους με την Real Betis. Περίμενε να διευθετηθεί το θέμα με τον ΠΑΟΚ. Χθες η χρυσή τομή, το deal έκλεισε οριστικά. Υπήρχαν κάποιες λεπτομέρειες που αφορούσαν τις συμμετοχές του ποδοσφαιριστή και όλα αυτά τα οποία
υπάγονται στο θέμα του νέου συμβολαίου. Λύθηκαν, διευθετήθηκαν και ο παίκτης βεβαίως ετοίμασε τα πράγματά του και από σήμερα βρίσκεται στην Θεσσαλονίκη για να περάσει αυτό το διαδικαστικό με τις ιατρικές εξετάσεις και βεβαίως για να μπουν οι υπογραφές και να ακολουθήσουν οι επίσημες ανακοινώσεις. Το θέμα του Τόσκα βγήκε την ημέρα του παιχνιδιού με την Μπενφίκα, το ακούσατε εδώ από τον Σταύρο Κόλκα και μάλιστα το επιβεβαίωσε και στην ουσία και ο Ράσβαν Λουτσέσκου λέγοντας ότι πριν το παιχνίδι με την Μπενφίκα είχαμε συμφωνήσει, είχαν σχεδόν τελειώσει όλα. Μετά ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ, δεν ξέρω τι έγινε και η αλήθεια είναι ότι ο ΠΑΟΚ είχε μπροστά του ένα τόσο σημαντικό παιχνίδι, ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Μπενφίκα, οπότε είναι λογικό το θέμα Τόσκα και γενικότερα η οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση να πάει λίγο στην άκρη. Αυτό βεβαίως ανησύχησε εντός εισαγωγικών τους Ρουμάνους που δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τον Λουτσέσκου όσο γενικότερα για τους συμπατριώτες τους που βρίσκονται στην Ευρώπη και αγωνίζονται σε άλλα πρωταθλήματα και γι' αυτό απευθύνθηκαν στον Λουτσέσκου, ο οποίος άφησε ανοιχτό το θέμα, το οποίο έκλεισε και τυπικά χθες το απόγευμα με το deal το οποίο επετεύχθη ανάμεσα σε εμπλεκόμενες πλευρές, δανεικός με οψιόν αγοράς. Και όπως είπε και ο Σταύρος, σου δίνει μια προοπτική για το ερχόμενο καλοκαίρι με την έννοια ότι τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά στη συγκεκριμένη θέση, έτσι. 100%. Θα υπάρχει επιστροφή Γιαννούλη, θα δούμε τώρα τι και πώς. Θα δούμε πόσο Τόσκα μπορεί να επιστρέψει. Όχι, Τόσκα. Να δούμε πώς μπορεί να καλύψει και την πλευρά του Κρέσπου. Δηλαδή, όταν ο Κρέσπου δεν παίζει, να δούμε αν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Γιατί είναι όσο back, είναι και στόπερ. Αυτό δείχνει η καριέρα του, μοιρασμένες συμμετοχές στις δύο θέσεις. Πάρα πολύ σημαντικό για τον ΠΑΟΚ αυτό το γεγονός. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 4 στόπερ. Εντάξει, πρώτα απ' όλα έχει ένα αριστερό μπακ που δεν είναι αριστερό μπακ. Ναι. Το Βιερίνια. Αλλά το πάει, το δουλεύει με εξαιρετική επιτυχία. Ναι, αλλά χρειάζεται μια κάλυψη. Ωραία, έχουμε την κάλυψη λοιπόν με τον Τόσκα. Δεύτερον, έχει 4 στόπερ. Έχει. Πώς το λένε, Βαρέλα, Κρέσπο, Χατσερίδη, Μαλεζά. Οι τρεις από τους τέσσερις είναι ψηλά κορμιά, σχετικά βαριά. Πριν του Βαρέλα που συνδυάζει δύναμη και ταχύτητα, Χατσερίδης και Μαλεζάς δεν το έχουν αυτό. Άρα διάδες αυτοί οι τρεις δεν γίνονται εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο να. Δεν γίνονται εύκολα. Ειδικά σε παιχνίδι υψηλού επίπεδου. Το είδατε στην προετοιμασία. Το είδαμε και ήταν λίγο αποκαρδιωτικό. Το είδαμε και στη Βασιλεία. Ναι, σωστά. Πήγε αριστερά ο Κρέσπο. Δεν είναι ότι ήμασταν κακοί εκεί, αλλά μας πήγε και το παιχνίδι. Του πήγε καλά όμως το παιχνίδι στη Βασιλεία του Χατσερίδη. Δεν είχε κάνει με το Χατσερίδη, δεν έχει κάνει με τα πρόσωπα. Όχι, κάνει. Γιατί ήταν το νέο πρόσωπο που μπήκε στα στόπερ. Είναι τα χαρακτηριστικά όμως. Αυτό κοιτάς, δεν κοιτάς τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, ο καθένας έχει τα καλά του και τα στραβά του. Με τι συνδέονται καλά τα δύο στόπερ έχει σημασία. Άρα λοιπόν τα τρία κορμιά δύσκολα συνδυάζονται μεταξύ τους. Πάντα ο Κρέσπο είναι ο Πασπαρτού. Όταν χρειαστεί ο Κρέσπο να πάει αριστερά γιατί δεν είχαμε άλλο αριστερό μπακ, ωραία, πηγαίναμε σε δίδυμο βαρύ. Μας βγήκε. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι είναι το σωστό. Ψηλό με όγκο. Ναι, δηλαδή, μας βγήκε, πώς μας βγήκε. Στο πρώτο κόρνο που κερδίσαμε κάναμε 0-1. Μετά οι αυτοί δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση γιατί είχαμε κλείσει καλά τους χώρους. Δεν χρειαζόταν να ρισκάρουμε κιόλας. Εντάξει, και στο επόμενο κάναμε ασίστ με τον Πασχαλάκη. Και έγινε 2-0 και τελείωσε το παραμυθάκι. Το δουλεμένο στην προπόνηση. Δουλεμένο στην προπόνηση, ξεκάθαρα. Ωραία. Άρα λοιπόν ο Τόσκα έρχεται και σου λέει: Είμαι και εδώ, εγώ εδώ. Ωραία. Άρα παίζω Βαρέλα Τόσκα. Κατσερίδης Τόσκα. Ωραία. Αν δεν παίζει ο Κρέσπο. Ναι. Εντάξει. Που τα χαρακτηριστικά του είναι αλλά Κρέσπο, έτσι. Αυτά είναι. Ναι. Αυτά είναι. Είναι λίγο πιο κοντός, είναι ένα-δύο πόντους πιο κοντός. Και είναι στο ίδιο σουλούπι και αριστεροπόδαρος. Βασικό. Αριστερό στόπερ. Πολλά παιχνίδια στην καριέρα του τα έχει κάνει στην τριάδα ως αριστερό στόπερ. Πολλά παιχνίδια στην καριέρα του τα έχει κάνει ως στόπερ σε τετράδα. Πολλά παιχνίδια στην καριέρα του τα έχει κάνει σε ένα αριστερό μπακ. Είναι το ίδιο για αυτόν. Δεν αλλάζει κάτι. Και στο σύγχρονο ποδόσφαιρο γενικά τα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στους παίκτες, η τεχνική που υπάρχει κτλ. Κτλ. Δεν είναι απίθανο να μπορεί να παίξει εξίσου καλά τις δύο θέσεις του στόπερ και του μπακ. Δηλαδή οι Ιταλοί βασικά όλοι το κάνουν. Όσοι παίζουν στόπερ, παίζουν και μπακ. Είναι κάτι σύνηθες πλέον στο σύγχρονο. Και ο Κρέσπο, έτσι. Ναι. Και ο Κρέσπο. Αυτή είναι η καριέρα του. Ο Κρέσπο στη Β' Ιταλία στην Πάντοβα έπαιζε δεξιμπακ. Δεν έπαιζε στόπερ. Στη Βαγεκάνο, που οι απαιτήσεις του ποδοσφαίρου της Λα Λίγκα είναι διαφορετικές, έπαιζε στόπερ. Που εκεί βασίζονται
τα πάντα στην τεχνική και την ταχύτητα. Στον ΠΑΟΚ τι θα έλεγες ότι έπαιξε ο... Εντάξει, κατά όχι. Κύριο λόγο, στόπερ. Στόπερ είναι το ελαφρύ γρήγορο στόπερ που χρειάζεται η ομάδα. Αλλά είχε και σημαντικά παιχνίδια ως αριστερός μπακ. Είχε και πολλές ασίστ ως αριστερός μπακ. Αυτό που το πας. Ναι. Νομίζω πέρσι σε 5-6 παιχνίδια που έπαιξε είχε 3 ασίστ. 4. Εντάξει, μπορεί να καθόταν, αλλά έγινε. Τι αλλά έκανε. Δείχνει κάτι. Ναι. Το κρατάς. Τέλος πάντων, Κρέσπο είναι εργαλείο, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Είναι ένα εργαλείο. Εγώ να υπενθυμίσω ότι κληρώνουμε 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Και συνεχίζουμε με τον Τόσκα. Ο Τόσκα λοιπόν καλύπτει αυτό το κενό. Ο Τόσκα είναι ο Ρουμάνος Σαβίνη, λέει ο Γιώργος. Δεν θα τα... Όχι, δεν είναι έτσι. Ο Σαβίνη ήταν πιο στατικός ως ακραίος μπακ στην Νάπολη. Δεν ανέβαινε. Είναι πιο Ιταλός. Ο Τόσκα ανεβαίνει, δεν έχει πρόβλημα. Απλά δεν έχει την ποιότητα για να φτάσει στην τελική πάσα, τέλος πάντων. Δεν θα φτάσει μέχρι την περιοχή, αλλά εκεί θα σετάρει λίγο το παιχνίδι. Δεν ανεβαίνει, ανεβαίνει ο Τόσκα. Αλλά είναι αμυντικογενής. Είναι αυτός ο μπακ που στον Ταλούζ θα ήταν καλύτερα να έχει αυτόν. Κατάλαβες. Μια σιγουριά. Ναι, ότι θα αμυνθεί καλύτερα. Πίσω. Από τον ναι. Άντρε, γιατί ο Άντρε κατά ψέματα είναι ένα μπακ το οποίο έχει δευτερεύον πράγμα στο μυαλό του να αμυνθεί. Λογικό δεν είναι όταν λογικό έχει μάθει. Είναι. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του Άντρε που παίζει αριστερό μπακ δεν είναι οι αγώνες. Μου το είπε στο SDNA τη συνέντευξη το καλοκαίρι. Για πες το κομμάτι. Ότι φρικάρει όταν χωρίζονται τα γκρουπ στην προπόνηση ναι. Και αυτός αναγκάζεται να πάει με τους αμυντικούς. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο στο ναι. Μυαλό του να το αποδεχτεί αυτό το πράγμα. Ναι, δεν μπορεί. Δεν μπορεί να είμαι εγώ από 10 χρονών μεσοεπιθετικός. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό ναι. Μου ακριβώς σε μια συγκεκριμένη και στα γκρουπ θέση και στα γκρουπ όταν χωρίζονται. Να πηγαίνω πίσω. Να είμαι μέχρι τα 30, μέχρι τα 29 μου, γιατί τότε έπαιξε μπακ στην Wolfsburg. Στην Bundesliga, ναι. Ναι. Να είμαι στην μεσοεπιθετική γραμμή και να δημιουργούμε με την μπάλα και στις ασκήσεις αμυντικές, όχι στο build-up. Ναι, ναι, ναι. Στο αμήνωμα. Ναι, ναι, ναι. Να παίζουν οι άλλοι να καβλαντίζουν. Ωραία. Και εγώ να είμαι πίσω και να παίζω άμυνα. Δύσκολο. Στο άλλο group. Σκληρό. Αυτό είναι που του δίνει στα νευρά, όχι το παιχνίδι. Στο παιχνίδι θα αμυνθείς και θα επιτεθείς. Αλλά τέλος πάντων, ο Τόσκα είναι το πιο αμυντικογενές μπακ που χρειαζόταν το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και ένας αριστεροπόδαρος. Επιτέλους. Μέχρι τώρα αριστεροπόδαρος είναι ο Λεβέκ που δεν είναι ποδοσφαιριστής. Τι γίνεται, παιδί. Καλό παιδί. Καλό παιδί. Είχε μία εβδομάδα, θυμάμαι, στη διάθεση. Έβγαλε εκείνη την ανακοίνωση ο Ρονιάδης που τι να γράψει. Ότι έδωσε άδεια η ΠΑΟΚ για να βρει ο Λεβέκ ομάδα. Σκέψου λίγο τη λύτρωση του Ρονιάδη που σε κάθε δελτίο προπόνηση έπρεπε να γράψει κάτι για τον Λεβέκ. Και ξαφνικά λυτρώθηκε και ο άνθρωπος. Είναι σε άδεια, θα πρέπει να βρει ομάδα. Οπότε την επόμενη μέρα δεν είχε να γράψει το όνομα Λεβέκ στο δελτίο προπόνησης. Ναι, γιατί αλλά... πέρασε και αυτός δύσκολα. Κάθε μέρα, σήμερα τι γράφουμε για Λεβέκ. Ναι. Το θέμα ποιο είναι όμως, ότι όταν έγραψε, είμαι σίγουρος ότι όταν έγραψε ότι πήρε άδεια από την ΠΑΟΚ προς αναζήτηση ομάδας, γιατί αυτή είναι η φράση. Ναι, ναι. Εντάξει. Πρέπει να γελούσε. Για να βρει κάποια ομάδα πρέπει να είναι ποδοσφαιριστής, παιδιά. Ξεκινάμε τα βασικά. Δεν είναι ποδοσφαιριστής συγκεκριμένα. Να σου πω κάτι. Είσαι σκάουτερ, έτσι. Είσαι αυτός που λέγαμε ο διευθυντής ανάπτυξης. Ναι, ναι. Ακριβώς. Είσαι ο Μάρκο. Ναι. Και βλέπεις τα νούμερα, έτσι. Έχεις πάρει το βιογραφικό, τα στατιστικά, τα νούμερα. Και βλέπεις τη χρονιά που έκανε ο Λεβέκ από τη στιγμή που πήρε μεταγραφή στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή. Με ποια λογική να προχωρήσει μια. Θα τον έκλεινα. Με το λεπτό. Δηλαδή. Κάθε λεπτό συμμετοχής θα παίρνεις 12 ευρώ. Αδυσόπιτος. 12 ευρώ. Συν ΦΠΑ. Αδυσόπιτος. Και τι να κάνω, πόσο θα προστατεύσω την ομάδα μου. Έχει 70 λεπτά, υπολόγισε. 70 επί 12 ευρώ. Με την Κέρκυρα. Ένα χιλιαρικάκι. Μπράβο. Με ΦΠΑ ένα χιλιαρικάκι. Αλλά, προσεξέ με, άμα παίζεις ένα χιλιαρικάκι και ένα παιχνιδάκι. Σου 50 χιλιαρικάκι. Λεπτά, πολύ καλό. Λεπτά. 12 ευρώ το λεπτό. Συν ΦΠΑ. Ο Λεβέκ λοιπόν είναι ο ένας αριστεροπόδαρος που έχουμε, που δεν είναι ποδοσφαιριστής. Και είναι και ο Μπαλογιάννης, που είναι σε μια φάση χτισήματος καριέρας, δεν είναι ενεργός στο ρόστερ. Κατά ανάγκη δεν ήταν σε είναι αυτή τη θέση. Ταλέντο. Είναι top ταλέντο και θα δούμε τώρα αν θα μείνει στα μπακ ή αν θα πάει στα χαφ. Σε αυτή την ηλικία μπορείς να τον πλάσεις τον άλλον στη συγκεκριμένη θέση, έτσι. Γεγονός. Αλλά θες να τον πλάσεις εκεί, μήπως στα χαφ είναι πιο ουσιαστικό. Θα το δούμε και αυτό στη διάρκεια. Αυτοί οι δύο ήταν οι αριστεροπόδαροι του ΠΑΟΚ, ουδής ενεργός δηλαδή. Κερδίζαμε φάουλ
που χρειάζεται αριστερό πόδι και δεν έχω αριστερό πόδι. Και κοιταζόντουσαν μεταξύ τους. Ναι. Δηλαδή, πόσες εκτελέσεις. Δεν θα έρθουν 60-70 εκτελέσεις όλη τη χρονιά που χρειάζεσαι αριστερό πόδι. Σαφώς. Δηλαδή, από αυτά τα γκολ που θα μπορούσες να έχεις από αυτό, δεν θα πάρεις 2-3 αν έχεις ένα αριστερό πόδαρο. Ε? Σίγουρα. Ωραία. Εγώ ξέρεις τι κρατάω στη συγκεκριμένη κίνηση, ότι είναι μια κίνηση λογικής με την έννοια ότι του χρόνου το καλοκαίρι αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι τα δεδομένα για τη θέση του αριστερού μπακ θα είναι διαφορετικά. Υπάρχει πάντα και ο Γιαννούλης, μην το ξεχνάμε. Μην το ξεχνάμε. Άρα του χρόνου θα υπάρχει έχεις δει τι έκανε ο Τόσκα. Υπάρχει Σταφυλίδης. Αυτό, τι σου πρόσφερε, αξίζει, δεν αξίζει, η οψιόν αγοράς του, τα χρήματα που αξιώνει η Μπέτης και. Έχεις τον Γιαννούλη που θα τον παρακολουθείς και θα βλέπεις τη χρονιά που θα κάνει φέτος. Υπάρχει ο Σταφυλίδης. Γενικότερα άλλα δεδομένα του χρόνου. Άρα πας φέτος που έχεις ανάγκη με Τόσκα ως δανεικός και του χρόνου καθόμαστε πάλι σε ένα τραπέζι επαναξιολόγησης και προχωράμε στην λύση που κρίνεται ως η καταλληλότερη. Τώρα που είπες για Κρέσπο βάλε και για Βαρέλα. Ναι. Όταν ήμουν μικρός, με λέγανε μπες στο δημόσιο να κάθεσαι και να πληρώνεσαι. Και έρχεται ένας Λεβέκ να ξεφτυλίσει τα στάντα και τις παραδόσεις των τελευταίων 30 ετών. Τι θες να γίνεις, παιδί μου, Λεβέκ, μάνα, Λεβέκ. Λέει ο Παναγιώτης. Μισό λεπτάκι λίγο. Και ο Σιαμπάνης είναι αριστερό ποδαρός, μου λέει ένας φίλος. Ναι, δεν θα παίξει ποτέ. Σιαμπάνης. Ωραία. Κοιτάμε κάποιον που θα παίξει. Δεν θα παίξει ποτέ. Αυτή τη στιγμή είναι τρίτος, τέταρτος, τέταρτος φύλακας. Θα επιστρέψουμε. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με τον νέο διευθυντή ανάπτυξης της ΠΑΕ ΠΑΟ. Να είμαστε. Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τον νέο διευθυντή ανάπτυξης ποδοσφαιρικού τμήματος, τον κύριο Μάριο Μπράγκο. Πρώτα απ' όλα, να θυμίσουμε ότι δίνουμε 5-3 για το ΠΑΟΚ Μπενφίκα, FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο, αποστολή στο 545261-24 το μήνυμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, για να ξέρετε και τι πληρώνετε. Έχουμε και λέμε. Μάριο Μπράγκο, μια περίπτωση που συζητάει ο ΠΑΟΚ, έχει από μια έρευνα που έγινε από την περασμένη άνοιξη, Φεβρουάριο-Μάρτιο ξεκίνησε, για ποδοσφαιράνθρωπο σε θέματα στρατηγικής της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που το χρειαζόταν αυτό, δεν ήταν η στρατηγική καλύτερη, δεν είναι. Εμείς δεν βγάζαμε από το μυαλό μας μια ψηλοδυσφορία πολλές φορές για τον τρόπο που κινείται η ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι μόνο, παιδιά, το να πάρω, να δώσω, να κάνω, να ράνω. Είναι το να μην χρειαστεί να πουλήσω το τζίμερο το 27 Γενάρη. Ωραία. Και να ψάχνω αντικαταστάτη σε τρεις μέρες. Μια πώληση π.χ. Ωραία. Δουλεύετε από πριν και γίνεται σωστό timing. Αυτό το πράγμα δεν το είχε. Πάω και χρησιμοποιώ το παράδειγμα του τζίμερο που είναι το πιο πρόσφατο. Όχι προσφατώ, το ενδεικτικό του τι σημαίνει της λειτουργίας. Έχω μία στρατηγική σε κάποια πράγματα. Εντάξει, δεν ξυπνάω ένα πρωί και έρχεται ο Πρίγιοβιτς παραμονή στον αγώνα με τον Ολυμπιακό με μία πρόταση από την Κίνα και λέει φεύγω και τρέχω εγώ σαν χαζός να τον ψήσω και πάω και του δίνω, ξέρω εγώ, 2,5 εκατομμύρια και για να μείνει στην ομάδα και να έχω σεντερφόρ με τον Ολυμπιακό. Παραμονές του αγώνα. Μην είμαστε τώρα στα φρουφρού και στα αρώματα και ξεχνάμε κάποια πράγματα δυσλειτουργίας που είχαμε. Εντάξει, αυτό το πράγμα λοιπόν οδήγησε τον ΠΑΟΚ στην αναζήτηση από το Φεβρουάριο-Μάρτιο ενός ανθρώπου που θα είναι πιο τεχνοκράτης ποδοσφαιράνθρωπος. Που θα έχει καλύτερο δίκτυο, που θα έχει τέλος πάντων τρόπο να πουλήσει, τρόπο να αγοράσει. Τη ποδοσφαιρική πιάτσα, για να το ξέρει. Να ξέρει την πιάτσα, ναι, και να μπορεί στρατηγικά να πει ότι την Μπούντου την ετοιμάζω τώρα. Υπολογίζουμε ότι θα πάρει με τον προπονητή αφού μιλήσαμε 35-40 παιχνίδια φέτος και θα κινηθώ γιατί το στυλ παιχνιδιού της είναι τέτοιο ώστε να βολεύει την πορτογαλική, την ισπανική και τη γαλλική αγορά. Εκεί θα ψάξω. Με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει, ναι, με αυτόν τον τρόπο που δουλεύει, εκεί, με αυτά που δείχνω στο εκεί θα το δουλέψω. Π.χ. Ωραία. Ανανεώσεις. Πώς τελειώνει το συμβολιά του το καλοκαίρι? Είναι γύρω στους 8-9. 8-9. Σχεδόν ο βασικός κορμός της ομάδας. Ωραία. Ανανεώσεις. Ποιον ανανεώνω, ποιον δεν ανανεώνω. Ποιον έχω φόβο ότι αν δεν ανανεώσω θα με κάνει λίγο μαντάρα. Ωραία. Έχω κάλυψη εκεί. Δηλαδή όλα αυτά είναι μια καθημερινότητα μιας ομάδας. Εντάξει. Δεν είναι δηλαδή πυρηνική επιστήμη.
Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ είχε αναγκαστεί, δεν το είχε αυτό, και είχε αναγκαστεί να κάνει μία έρευνα από Φεβρουάριο-Μάρτιο. Μέσα στα πολλά πρόσωπα που προέκυψαν, ξεχώριζε ο κύριος Μάριο Μπράγκο. Και ο κύριος Μάριο Μπράγκο ξεχώριζε γιατί πήρε τη Χάιντουκ σε ένα momentum, είχε μια προϊστορία με την Εστορίλ που την πήγε τρένο. Η Εστορίλ μιλάμε τώρα για την. Και που... Europa League. Ναι, και, και στο από το πουθενά και πούλησε και αγόρασε φθηνά και έκανε τέλος πάντων δουλίτσα. Ωραία. Και στην Πορτογαλία που ήταν η πατρίδα του, τα πήγε γενικώς περίφημα, έτσι. Ναι, και στην Λεϊσόες που ήταν και στην Εστορίλ και εκεί τον τσίμπησαν από την Εστορίλ, τον τσίμπησαν οι Κροάτες για την Χάιντουκ Σπλίτ. Ναι. Οι Κροάτες λοιπόν οι οποίοι είχαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα εκείνη την περίοδο πόνταραν στην παρουσία του Μάριο Μπράγκο. Με αυτός... τη μονή του Προέδρου του Συλλόγου να έρθει ο συγκεκριμένος άνθρωπος για να σουλουπώσει εντός εισαγωγικών την κατάσταση. Ενδεικτικά λοιπόν, ναι, ενδεικτικά λοιπόν. Έχω εγώ μια εδώ μπροστά μου. Ο Ευάρτο παραδείγματος χάρη ελεύθερος αποκτήθηκε, πουλήθηκε 2,5 εκατομμύρια. Ο Μπονατίνη που ήταν και παίκτης που ήταν στη λίστα των παικτών του ΠΑΟΚ για τη θέση του ΦΟΡ, που ανήκει στη Γουλφς, ανήκει κάπου, ανήκει, δεν θυμάμαι, αγοράστηκε 400.000, πουλήθηκε 5 εκατομμύρια. Ο Φλάσιτς παίκτης Ακαδημιών πουλήθηκε 10,8. Τα φυτώρια της Χάιντουκ. Ναι. Ο Ματέους ελεύθερος πουλήθηκε 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, ο τερματοφύλακας έχει... ο Λέτιτσα. Στην Κλαμπρίζ, ναι, 2,7. Δηλαδή, έχει τέλος πάντων αρκετές πωλήσεις, οι οποίες έγιναν με ένα στρατηγικό τρόπο. Παίζεις, αναδεικνύεσαι, πωλήσε. Ωραία. Η Χάιντουκ από κάποια φάση και μετά άρχισε να ανασάνει. Από εκεί που ήταν τέταρτο-πέμπτη ομάδα στην Κροατία έγινε δευτεροτρίτη. Εντάξει, γιατί η Δυναμό είναι τέλος πάντων σε ένα momentum πολύ καλύτερο. Και σε κάποια φάση έφτασε το πλήρωμα του χρόνου για να αναζητήσει κάπου αλλού την τύχη του. Οι Κροάτες είναι και δύσκολοι γενικά. Δεν είναι να μένεις πολύ εκεί. Άρχισαν να μουρμουρίζουν, άρχισαν να κάνουν τα δικά τους. Όχι... Γενικώς άρχισε να περιπλέκεται διοικητικά η κατάσταση και ο ίδιος αντιλαμβανόταν ότι δεν είναι σε ένα περιβάλλον που του δημιουργεί συνθήκες για να υλοποιήσει ένα project συγκεκριμένο που έχει στο μυαλό του, που έχει στα χέρια του. Άρα αντιλήφθηκε ότι έπρεπε να κλείσει τον συγκεκριμένο κύκλο και να ανοίξει έναν άλλον, ένα νέο project, ένα φιλόδοξο project. Και έπεσε πάνω στο timing που ο ΠΑΟΚ ξεκινούσε τις σημώσεις για να βρει έναν τέτοιο άνθρωπο, έναν ποδοσφαιράνθρωπο. Ωραία. Και ο Μάριο Μπράγκο ήταν από αυτούς που ήρθαν στη Θεσσαλονίκη τον Μάιο, συζήτησαν με τον Ιβάν Σαββίδη, άφησε άριστες εντυπώσεις και επί της ουσίας τότε έκλεισε. Και η ερώτηση είναι γιατί δεν ανακοινώθηκε τότε. Ωραία. Γιατί είναι επαγγελματίας, θα σου πω εγώ. Όχι, εγώ θα σου πω το απλό και ο ΠΑΟΚ λειτουργήσε. Με τον Άννας είχε κάνει το εξής λάθος. Τον είχε ανακοινώσει Ιούνιο, νομίζω. Τι να προλάβει να σου κάνει ένα θετικό διευθυντή Ιούνιο. Και πάλι ο Άννας, λόγω της εμπειρίας του, έκανε πολλά. Τότε ο Άννας ήταν αθλητικός διευθυντής. Τώρα εδώ ο Μάριο Μπράγκο έχει έναν άλλο ρόλο πιο στρατηγικό. Άρα θα έπρεπε να ανακοινωθεί στο τέλος μεταγραφικής περίοδου, έτσι ώστε να έχει μια χρονιά μπροστά του, να δουλέψει και να φανεί το αποτέλεσμα και να κριθεί σωστά. Θα χρεωνόταν ένα καλοκαίρι, δηλαδή μια μεταγραφική περίοδος που στην ουσία ο ίδιος δεν θα είχε προλάβει να δουλέψει και να... Θα είχε πιο μπακαλίστικη η λογική, να προλάβω να κάνω κάτι... Ό,τι να... μαζέψουμε. Ό,τι μαζέψουμε. Ναι, μέσα σε 2 μήνες που είναι ανοιχτή η αγορά. Δεν είναι ό,τι καλύτερο, τέλος πάντων. Για αυτόν. Και που ενδεχομένως οι ρόλοι να μπερδεύονταν κάπως έτσι με την έλευση του Μάριο Μπράγκο. Και τώρα μπερδεύονται οι ρόλοι, αλλά νομίζω θα βρεθεί η άκρη. Η επίσημη ενημέρωση του ΠΑΟΚ λέει ότι διευθυντής ανάπτυξης ποδοσφαιρικού τμήματος είναι ο Μάριο Μπράγκο, αθλητικός διευθυντής παραμένει ο Μίχελ. Ναι, ότι δεν αλλάζει κάτι στο οργανόγραμμα της ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Προστίθεται ένας. Ωραία. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ισχυρίζεται ότι δεν είναι, πώς το λένε, ότι είναι ισότιμη αυτή. Καπέλωμα, να το θέσουμε λαϊκά. Δεν, λέει ότι είναι ισότιμη. Καπέλωμα, ναι. Δεν ξέρουμε αν υπάρχει. Αλλά εγώ σε όποια δουλειά έχω κάνει στη ζωή μου, ναι. Ωραία, όταν το οργανόγραμμα έλεγε ότι σε επιτελικά πόστα είμαστε ισότιμοι με την Πούντου, ναι. Δουλειά δεν κάναμε. Αλλά προφανώς και η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κρατάει κάποιες ισορροπίες οι οποίες τέλος πάντων είναι υποχρεωτικές για κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα.
Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ χρειαζόταν έναν ποδοσφαιράνθρωπο σε θέματα τεχνοκρατικά ποδοσφαιρικά. Το κατάλαβε από πέρσι. Όλα γίνονται Φεβρουάριο, μετά τη μεταγραφική περίοδο, δηλαδή του Γενάρη. Και τότε ξεκινάει η αναζήτηση. Που αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει μια δυσλειτουργία. Ναι, ότι δεν είναι σωστά τα timing. Δεν είχαμε timing. Εντάξει. Ναι, να πουληθεί ο Τσίμινο, ότι κανένα πρόβλημα. Και ξέρεις τι, σκέφτεσαι ότι υπάρχει budget, έτσι, υπάρχουν οικονομικές συνθήκες, υπάρχει μια ομάδα που μεγαλώνει, εξελίσσεται, άρα θα πρέπει να τη στελεχώσει και κατάλληλα. Κλείνει μεταγραφική περίοδος και εκεί αντιλαμβάνονται απόλυτα ότι θα πρέπει να έρθει ένας άνθρωπος για να το οργανώσει όλο αυτό, να το εξελίξει, να το αναλάβει σαν project. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Μάριο Μπράνκο. Κρατάω δύο πράγματα εγώ από τον συγκεκριμένο, τον Πορτογάλο. Στις λίγες συνεντεύξεις του, γιατί δεν έχει μιλήσει πολύ, η αλήθεια είναι, μόνο σε κάποιες έτσι παρουσίες παικτών, έτσι του παρελθόντος, χρησιμοποιήσω πάρα πολύ τη λέξη βιωσιμότητα. Γιατί εκεί είχε το πρόβλημα η Χάιντουκ. Η Χάιντουκ. Δηλαδή, είχε πει σε μία συνέντευξη πριν από τρεις μήνες, πριν έτσι φύγει από την, πριν αποχωρήσει, κλείσει την πόρτα της Χάιντουκ, ότι για μένα το βασικό είναι να είναι βιώσιμος ένας σύλλογος. Στην προκειμένη περίπτωση η Χάιντουκ. Η βιωσιμότητα του συλλόγου είναι πιο σημαντική από τους επαγγελματίες που βρίσκονται προσωρινά εδώ στο σύλλογο. Και η βιωσιμότητα δεν έχει να κάνει με τις οικονομικές συνθήκες μιας ομάδας και πόσο καλές είναι και πόσο ταχώνει ο μεγαλομέτοχος ή ο πρόεδρος μιας ομάδας. Μια ομάδα στην σύγχρονη ποδοσφαιρική αγορά θα πρέπει να είναι λόγω του brand name που χτίζει σταδιακά βιώσιμη. Δηλαδή το έχει πει και ο Ιβάν Σαββίδης ότι ανεξάρτητα από μένα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εγώ θα σηκωθώ και θα φύγω αύριο από τον ΠΑΟΚ, θέλω ο ΠΑΟΚ να γίνει βιώσιμος. Ναι, η αυτάρκεια ήταν μέσα στις εξαγγελίες, η λέξη κλειδί μέσα στις εξαγγελίες Σαββίδη όταν ανέλαβε. Και η αυτάρκεια είναι πάρα πολύ σημαντική. Εντάξει, προφανώς το να ξοδεύει ο Σαββίδης πέρσι ο ΠΑΟΚ μπήκε 30 εκατομμύρια μέσα. Και να επαναπαύει στη συλλογική ότι έχω το Σαββίδη. Θα ρεφάρει φέτος. Μπορεί να ρεφάρει. Θα ρεφάρει όμως γιατί. Γιατί η ομάδα υπερεύει αυτό. Ωραία. Αν περάσει την Μπενφίκα. Όντως θα ρεφάρει την περσινή Χασούρα. Ναι. Αν περάσει την Μπενφίκα. Υπάρχουν και 5 χρονιές πίσω Χασούρας. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή ναι. Δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει ναι. Για να πεις ότι θα ρεφάρω του χρόνου ή του παραχρόνου. Θα σου πω λοιπόν τι γίνεται από εδώ και πέρα. Αν ο ΠΑΟΚ λοιπόν καταφέρει να μπει στο group του Champions League, των ομάδων που είναι στο Champions League, είναι και ένα βήμα πολύ πιο κοντά στην αυτάρκεια. Και εκεί λοιπόν χρειάζεται τον άνθρωπο που θα κοστολογήσει σωστά το έψυχο δυναμικό του. Δηλαδή, εγώ σαν παίκτη, σαν ομάδα Champions League, έχω το Λεμιό 20 χρονών που έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Ωραία. Αν είμαι στο Europa, τον πουλάω μέχρι 5 εκατομμύρια. Αν είμαι στο Champions League, τον πουλάω μέχρι 15. Γι' αυτό και η πρόταση που έχει ο μάναζερ του Λιμνιού είναι να προσαρμογή των όρων συνεργασία. Εντάξει, και 15 εκατομμύρια και ρήτρα. Εντάξει, λέμε τώρα ένα παράδειγμα πρόσφατο που είναι τη επικαιρότητα. Άρα λοιπόν ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι προετοιμασμένο για να οδηγηθεί προ την αυτάρκεια. Δεν μπορεί να δίνει πάντα λεφτά. Και αυτό είναι το σωστό. Ξέρεις τι ωραίο είναι. Τα 30-40 εκατομμύρια που χρειάζεται το ΠΑΟΚ κάθε χρόνο να τα παίρνει από το Champions League. Ξεκούραστα. Ξεκούραστα. Γιατί να βάζει ο Σαββίδης από την τσέπη του. Ξέρω, μια ομάδα που λειτουργούσε 25 χρόνια. Με αυτή τη λογική. Οι άλλοι και με αυτή την προοπτική. Και με το που πήγανε. Με το που χάσανε του ομίλου του Champions League. Και το ετήσιο έσοδο, έτσι, το καθιερωμένο. Το εφάπαξ. Με το που χάσανε το εφάπαξ, εξαφάνισε και επένδυση. Θυμηθήκαν το ελληνικό στοιχείο. Τι ακαδημίες, τα Ελληνόπουλα, τα Φυτόρια. Ναι, αυτά. Εντάξει. Άρα λοιπόν. Σοφά ο ΠΑΟΚ διαπιστώνει το έλλειμμα που υπάρχει εκεί από πέρσι και το καλύπτει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Τώρα, το ότι υπάρχει μια ιδιομορφία και η οικογένεια θέλει να ασχολείται συνεχώς, ότι ο Σαββίδης δεν δίνει μπάτζετ, δεν σου λέει έχεις αυτά τα λεφτά. Ναι. Ωραία. Συγκεκριμένο νούμερο. Ναι, έχει, δηλαδή. Έχει έναν τρόπο λειτουργίας. Εδώ λοιπόν θα πρέπει. Γιατί στέλνει ο φίλος πόσο καιρό δίνει στον καινούριο. Πολύ καιρό του δίνω του καινούριου φίλου. 109. Δεν του δίνω μέχρι τα Χριστούγεννα, όχι. Ξέρεις γιατί μπορεί να ρωτάει. Γιατί δεν είμαστε μαθημένοι στην οτροπία αυτή του τεχνοκράτη όπως είναι ο Μάριο Μπράνκο. Γιατί δεν είχαμε τεχνοκράτη στον ΠΑΟΚ. Δεν άντεξαν όμως. Ποιος δεν άντεξε. Το μουνάρισε, το διώξανε. Ναι. Εντάξει, και καλά κάνανε γιατί είχε ξεφύγει λίγο το πράγμα. Άσχετο άμα ήξερε τη δουλειά. Γενικότερα στην Ελλάδα δεν έχουμε την
την οτροπία του τεχνοκράτη, αυτού του, του ανθρώπου όπως είναι ο Μάριο Μπράνκο. Το να αναλάβει αυτό το project. Ξέρεις, πολλές ομάδες να έχουν. Την ανάγκη για Μάριο Μπράνκο την είχε ο Λουτσέσκου. Δηλαδή τώρα το τι θα πει κοινή γνώμη κοιτάει το γήπεδο. Ωραία. Από εκεί, ο Λουτσέσκου χρειάζεται μια πιο στρατηγική έτσι. Να ξέρουμε πού πάμε, πού βαδίζουμε, τι κάνουμε, τι δεν κάνουμε. Ωραία. Από εδώ και πέρα λοιπόν αναλαμβάνει ο άνθρωπος. Θα δούμε αν θα κάνει συνέντευξη τύπου. Ο ένας, ο υπεύθυνος επικοινωνίας, είναι κάπου στο Πήλιο. Ο άλλος ασχολείται με την μάρκα που ειρωνευόντουσαν τη μάρκα όλοι οι άλλοι και εξήγησε ο Παναγιώτης Ανωνιάδης ότι η μάρκα λέει ότι εμείς είμαστε πιο κοινωνικοί, είναι έρευνα, κοινωνικά δικτυωμένοι. Είναι έρευνα δεδομένων, έτσι. Ναι. Έχουν πάρει οι άνθρωποι τα στατιστικά, τις αλληλεπιδράσεις στα social media, την απήχηση, όλα αυτά τέλος πάντων τα οποία συνοδεύουν τα new media και σε αυτό το κομμάτι ο ΠΑΟΚ, όπως και να το κάνουμε, είναι η πιο δημοφιλής ομάδα. Θα δούμε λοιπόν το πότε θα παρουσιαστεί και θα δώσει μια συνέντευξη τύπου, ελπίζουμε, ο Μάριο Μπράνκο για να μας πει τη φιλοσοφία του, το σκεπτικό του κτλ. Είναι μια σημαντική προσθήκη. Ξέρεις τι κρατάω επίσης σαν θετικό, ότι είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει από όλα τα πόστα. Δηλαδή ξεκίνησε ως δημοσιογράφος. Άρα σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται πώς λειτουργεί το μηντιακό κομμάτι στο ποδόσφαιρο. Ναι. Δηλαδή... ναι, γιατί όταν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, συγγνώμη που σε διακόπτω, όταν το αντιλαμβάνεσαι αυτό, τότε καταλαβαίνεις και πώς θα το χειριστείς. Δηλαδή, προς όφελό σου. Ακριβώς. Ναι. Και γενικότερα προς την εικόνα του συλλόγου που εκπροσωπείς. Έτσι. Απέκτησε πτυχίο στο sports management. Ναι. Έτσι. Μιλάει ξένες γλώσσες. Mm-hmm. Ξεκίνησε ως scouter. Δηλαδή όλο αυτό το δίκτυο γνωριμιών, οι διασυνδέσεις που έχει χτίσει, το μάτι που κόβει, αυτή η εμπειρία. Είναι από τη βάση τους. Ναι, έχουν ξεκινήσει με σωστά δομημένες βάσεις. Δεν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος. Του άρεσε το ποδόσφαιρο, έπαιξε ποδόσφαιρο, κρέμασε τα παπούτσια του και είπε τι θα γίνω αθλητικός διευθυντής στην ομάδα που αγωνίστηκα για 5 χρόνια και μου προσφέρει τιμή σε ένα και είναι τη συγκεκριμένη θέση. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ ποδόσφαιρο, έτσι για να το ξεκαθαρίσουμε, δεν κλωτσούσε κάποια μπάλα, απλά αποφάσισε ότι θέλει να ασχοληθεί ενεργά με το χώρο του ποδοσφαίρου, με τη βιτρίνα του ποδοσφαίρου και σιγά σιγά, βήμα-βήμα, από τη δημοσιογραφία, από την πορτογαλική εφημερίδα την Οτζόγκο, άρχισε να χτίζει βήμα-βήμα την καριέρα του. Σκάουτερ, αρχισκάουτερ, γενικός διευθυντής, ανέλαβε το τμήμα management και σιγά σιγά ερχόντουσαν αρμοδιότητες πολύ περισσότερες στα χέρια του. Μέχρι που κατέληξε να είναι στη χάρη του. Και στην ιστορία του αθλητικού διευθυντή. Ναι, γιατί είχε χτίσει αυτό το δίκτυο, έτσι. Και είχε τις βάσεις και για γνωριμίες και για το να πλασάρει καλά την ομάδα του και για το να καθαρίζει εντός εισαγωγικών τη βιτρίνα, την ευρωπαϊκή βιτρίνα του συλλόγου και πάει λέγοντας. Αυτά λοιπόν για τον Μάριο Μπράνκο. Καλή επιτυχία, το ευχηθούμε. Και πάμε λίγο στα μηνύματα που μαζεύτηκαν αρκετά. Για να διαβάσουμε τώρα τι. Πώς βλέπεις τον Άρη Στάβο, τους βλέπω πολύ αισιόδοξους. Γιατί να μην είναι, ρε φίλε, πόσο τόσο καιρό λείπανε. Ψιλοκανονικές μεταγραφές έχουν κάνει, μια χαρά είναι. Ναι, έρχονται και οι Κινέζοι τώρα. Ωραία φωτογραφία αυτή. Να παίξουν... θα μείνει στην ιστορία. Να σου πω κάτι, χωρίς να το έχω τσεκάρει, μου είπαν ότι ήταν η περσινή φανέλα, γιατί δεν είχαν τωρινή να του δώσουν. Εντάξει, οι εταιρείες αργούν την παράδοση. Παραλαβή παράδοση. Σταύρο, τρίτος επιθετικός, ποιος θα είναι? Χτύπα ξύλο, μην τα λες αυτά. Τέλος πάντων, ναι, δεν έχουμε τρίτο επιθετικό. Θα πάμε στη λύση Καντουρί Πέλκα που είδαμε στην προετοιμασία μετά. Η Μπίσεσβαλ Πέλκα, κάτι τέτοιο. Εντάξει, κέντα στην κέντα δηλαδή, για να πάμε σε αυτή τη λύση. Εντάξει, και πέρσι δύο είχαμε. Ωραία. Τουλάχιστον φέτος ο ένας με τον άλλον έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ναι. Δηλαδή, Κουλούρης και Πρίγκοβιτς πάνω κάτω, δηλαδή. Σε επίπεδο όγκου, συμπεριφοράς μέσα στο παιχνίδι κτλ. Έχει αιμονή με το διαφορετικά χαρακτηριστικά σου. Βέβαια. Στην Μπενφίκα χρειαζόμουν τον ακμπό. Αυτό φωνάζαμε πριν. Ναι. Άρα, τι να σου πει ο Λουτσέσκο, θα αφήσει τον Μπρίγκοβιτς εκτός. Ο ακμπό είναι 20 μέρες εδώ, 25. Αν ο ακμπό ήταν από την αρχή, ο ακμπό θα έπαιζε. Και εδώ στην Τούμπα, Μπρίγκοβιτς μπαίνει. Ναι, εδώ Μπρίγκοβιτς μπαίνει. Που και εδώ είναι ερωτηματικό, δεν ξέρει πώς θα πάει το παιχνίδι. Εντάξει. Μπορεί να χρειαστεί μετά το 60 να μπει ο ακμό, να δώσει κάτι διαφορετικό. Πες ότι προηγούμαστε 1-0. Ωραία. Και η Μπενφίκα παίρνει ρίσκα. Δεν πρέπει να βάλω τον γρήγορο μπροστά. Ναι, ξεκάθαρα. Άφρα. Ναι, αν έβαζα τον Κουλούρη, τι θα είχα? Κάτι διαφορετικό? Όχι. Το ίδιο πράγμα. Άρα δεν.
Το διώξει σε αποτελεσματικότητα. Δεν λέω ότι είναι οι ίδιοι παίκτες. Θέλουμε να τον δούμε τον Ακπόμη, η αλήθεια είναι. Έχει αυτά τα χαρακτηριστικά, αλλά καλό είναι να τον δούμε και στο. Το ποδόσφαιρο, όπως λέει και ο μεγάλος δάσκαλος, που τον έδειξε πλάνο τηλεόραση και μετά τρία λεπτά βάλαμε τον γκολ. Είναι, άβρα, ρε, παιδί, ναι, μου, είναι σύνθεση χαρακτηριστικών. Γι' αυτό εγώ κολλάω με τα χαρακτηριστικά. Είναι σύνθεση χαρακτηριστικών. Είναι ένα puzzle. Και έτσι πρέπει να πάει. Ελένη μου. Λουτσέσκου δεν έχουμε ακούσει καθόλου. Έτσι. Το πόσο είναι. Πάμε στο διάλειμμα και ερχόμαστε με Λουτσέσκου. Να είμαστε πάλι πίσω. Πρωτάθλημα ξεκινάει, Μπούντου. Βέβαια ξεκινάει. Πρωτάθλημα ξεκινάει. Αρχίζει το match. Και ποιον θα βάλουμε να μιλήσει γι' αυτό. Τον αρχιτέκτονα. Ο αρχιτέκτονας. Το αφεντικό. Το αφεντικό. Το αφεντικό δεν είναι. Το αφεντικό του αγωνιστικού τμήματος, ναι. Αφεντικό του συνόλου του. Του συνόλου του. Του γκρουπ. Του γκρουπ. Ράσβαν Λουτσέσκου δεν μπόρεσε να μιλήσει live στην Νόβα χθες. Να σου πω κάτι. Τι θεός είναι αυτός. Είδες Βάρντα. Είδα. Μιλούσε μισά ελληνικά, μισά αγγλικά. Φίλε, όλη η Θεσσαλονίκη, yes. Sing Dibidai. Όλη η Θεσσαλονίκη. Σαλάχ, yes. Send me a message. Send me a message, Σαλάχ. After the match. Το στείλε μήνυμα ο Σαλάχ. Αμόρτα, φαλά, ωραία, αμόρτα. Εννοείται το στείλε ο Σαλάχ γιατί αναγνώρισε την ποδοσφαιρική ανωτερότητά του στο γήπεδο του Νταλούς και έσπευσε να τον συνεχάρει για τον γκολ που πέτυχε. Ο Σαλάχ είναι πάοξ σε αυτή τη σειρά, ξεκάθαρα. Όλοι οι Λίβερπουλ είναι πάοξ. Γιατί απλά, ναι, γιατί απλά, αν περάσει ο ΠΑΟΚ, η Λίβερπουλ πάει στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας του Champions League. Σχετίζονται βεβαίως στα γκρουπ. Η διαμόρφωση των γκρουπ. Και αν ο ΠΑΟΚ περάσει, πάει στον δεύτερο. Αν δεν περάσει ο ΠΑΟΚ, που δεν θέλουμε να το σκεφτόμαστε αυτό, πάει στο τρίτο γκρουπ δυναμικότητας. Ο Φουρτιώτης ακόμα είναι στο Προέδρου, άλλαξε εικόνα, έχουν βελτιώσει τα μηχανήματα, είδες τέτοιο. Με μπλε γυαλί, ασορτή με το πουκάμισο. Με μπλε γυαλί και τσάντα σχολική. Φουρτιώτης, Φουρτιώτης. Αυτό το ηλουρονικό, πώς το λένε αυτό. Ιαλουρονικό. Ιαλουρονικό, το πουλάει ακόμα. Λογικά, διασώτης του ιαλουρονικού. Συγκινητικός. Ο Λουτσέσκου, ο οποίος αφού του φάγε τη θέση ο Βάρντα, αναγκάστηκε να μιλήσει αργότερα. Αργότερα. Το live το φάγε ο Βάρντα. Ήταν πάνω και από το μικρόφωνο. Εντάξει, πρώτα απ' όλα τον Βάρντα δεν πρέπει να τον παρεξηγούμε, παιδιά. Είναι μια οντότητα. Μυθική. Μυθική, κανονικά. Δηλαδή είναι αλλού. Να σου πω κάτι. Θα ήθελα να βρεθώ σε μια παρέα με Βάρντα και Μπίσεσβαρ. Να μην μιλάω. Ο Μπίσεσβαρ δεν είναι τρελός. Είναι διαφορετική. Είναι χαβαλές απλά. Ναι. Ο Κάνιας είναι ο μεγαλύτερος χαβαλές. Ο Κάνιας, Κανείς έχει αυτή τη φωνή που τον βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, είναι λίγο. Σκουπιντού. Σκουπιντού κανονικά. Ο Βάρντα είναι ραταπλάν κανονικά. Είναι τέτοιο άτομο, είναι θεός. Είναι άγνοια κινδύνου. Δεν καταλαβαίνω. Να σου πω κάτι, είναι χαρούμενος άνθρωπος. Χαρούμενος άνθρωπος, του αρέσει, ναι. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα αγχωθεί, θα προβληματιστεί. Ο Βάρντα θα πάθει πιεστεί. Κατάθλιψη τη μέρα που θα σταματήσει το ποδόσφαιρο και δεν θα ασχολούνται μαζί του. Θα πάθει κατάθλιψη. Πραγματικά. Τέλος πάντων. Παθαίνουν που παθαίνουν οι περισσότεροι γιατί όχι, αλλάζει δεν η μπορεί, καθημερινότητά δεν μπορεί, τους. Δεν, άμα δεν ασχολείται, πρώτα απ' όλα, πηγαίνει παντού, είναι κάθε μέρα παντού για να βγει φωτογραφίες με κόσμο. Θα σου πω κάτι, μετά το μάτς αντιλήθηκες ότι όλοι ανέβασαν φωτογραφίες. Όλοι. Είχαν όλοι μια φωτογραφία Βάρντα, καβάτσα. Ναι. Όλοι. Και σε όλους είχε πει ότι θα σκοράρει την κατάλληλη στιγμή επίσης. Και όλοι το πόσταρα, σαν λεζάντα. Σε αυτό λέει σε όλα τα παιχνίδια. Μου το έχει υποσχεθεί. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια αυτό λέει, θα σκοράρω. Φίλε, εγώ best player. Τέλος πάντων, αφού διαβάζω ένα θέμα ότι έδινε τον πατέρα του, δικάστηκε, αφέθηκε ελεύθερος και το σκότωσε μετά. Είναι αποφασισμένος, το χαρακτηρίζουμε το συγκεκριμένο κύριο. Πάμε να ακούσουμε. Παπάζει Λουτσέσκου τώρα που είπε πατέρα, θα είναι. Δεν γίνεται να μην δεν είναι. Θα πιάσει και η Τουρκία, δεν πρέπει να έρθει. Δεν γίνεται, είναι το γούρι μας, τελείωσε. Νοήτε. Μίρτσα στη σουίτα, κοντινό πλάνο. Μίρτσα, Φερνάντο και Σαββίδης μαζί. Φερνάντο τώρα δύσκολα μας κάτσει. Γιατί ρε, τι είναι, μια πτήση, δύο, τρεις. Τρεις, τέσσερις. Ας στείλει ο Ιβάν το πλανάκι. Αυτό. Μαζί με Μίρτσα. Το ελικόπτερο φτάνει, όχι. Το ελικόπτερο. Θέλει βενζίνη στον δρόμο. Δεν έχει τίποτα. Είναι πολύ μακριά. Ένα αέρια βενζινάδικα, δεν έχει τίποτα. Όχι, για να σταματήσουν κάπου, όχι. Ναι. Τέλος πάντων, ακούμε λοιπόν Ράσβαν Λουτσέσκου, τι είπε για το πρωτάθλημα που ξεκινάει. Τι... Ηφαίστειο θέλει. Ηφαίστειο. Ηφαίστειο να είναι η Τούμπα. Επειδή γενικά η χώρα με τις φωτιές δεν τα πήγε καλά αυτό το καλοκαίρι, ας τα αφήσουμε τα... Να σου πω κάτι, έκατσε η Κέντα, δηλαδή με τις φωτιές και όλο αυτό, στο μάτς εκείνο της ανατροπής με τη Σπαρτάκ. Και βάζεται στο SDNA. Περίμενε, θέλω να σου πω. Ναι, την ώρα που κάνω τη μετάδοση. Goal, στον γκολ του Πέρκα. Πήρε φωτιά. Στον γκολ του Πέρκα παίρνει φωτιά η Τούμπα.
Γελά δεν είναι για γελιά, αλλά. Έκατσε και δεν είναι αυτό που λέμε ότι πήρε φωτιά. Είναι και καλοκαίρι, δηλαδή 42 βαθμοί με 30.000 κόσμο μέσα. Αλλά στην Αθήνα σκέφτεσαι τι συμβαίνει, τι περνάνε οι άνθρωποι. Που το βλέπω εγώ στη μετάδοση, λέω δεν μπορεί. Ναι. Και τότε μου τα κάνετε όλα, τα ξέρεις. Όλα μου τα κάνετε όταν είμαι στη μετάδοση. Πήρε φωτιά η τούμπα. Ναι, πήρε φωτιά η τούμπα. Και το βλέπω και λέω Θεέ μου. Λέω. Και δεν μπορείς, εκεί το πινελίκι φεύγει μόνο του. Δεν το κάνεις επίτηδες. Ναι. Δηλαδή το χέρι ρίχνει το πινελίκι. Δεν είναι ότι εδώ είναι κακός άνθρωπος. Εδώ φεύγει στον αέρα, δεν θα φύγει στο χέρι, στο κινητό. Στον αέρα. Τέλος πάντων. Πάμε να ακούσουμε τον τεράστιο προπονητή, τον κορυφαίο προπονητή των Βαλκανίων και όχι μόνο. Τον άνθρωπο που τέτοια μέρα πέρσι. Τέτοια μέρα πέρσι κλαίγαμε γυρνώντας από το Έστερσουτ. Ένα χρόνο δεν κλείνουμε. Ναι. Σαν σήμερα. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή ήμουνα στη Στοχόλμη και πήγαινα πάνω κάτω στις πύλες. Ενθυμούμενος εκείνη τη γιαγιά που σου είπα, αγόρι μου, μην κλαις. Ναι. Τον γόρι. Τι τον γόρι, ρε θεία. Τι τον γόρι. Και το πρωί, σε πρώτο πλάνο. Ο προπονητής της τέτοιας θα πήγαινε στη Λαϊκή. Της Έστερσουτ. Και αφού με έχει χαιρετήσει το αεροδρόμιο ενώ πήγα. Να σου πω κάτι. Welcome, με φατσούλες. Μυθικά 24 ώρα. Δηλαδή στο βιβλίο αυτό το οποίο σκέφτεσαι να βγάλεις, θα είναι ένα κεφάλαιο ξεχωριστό αυτό. Το μόνο που ήταν καλό σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι είδα τη Στοχόλμη. Δεν είχα πάει στο Στοχόλμη. Και πήγα εκεί με τον άλλο να. Περπατούσαμε σαν ηλίθιοι. Ωραία, Στοχόλμη. Συμπαθητική. Όχι τίποτα ιδιαίτερο. Εντάξει, ωραία. Όπως είναι οι περισσότερες πόλεις στον Βορρά. Ένα λίγο θάλασσα, λίγο ποτάμι. Και εσείς πήγατε τέρμα πάνω. Εμείς πήγαμε στο Βόρειο Σέλας. Με 10 βαθμούς τότε και βροχή, Εγώ πήρα και μπουφάν, νομίζω. Όχι, πήρα μπουφάν, ενώντας αγόρασα εκεί. Γιατί δεν τα είχα υπολογίσει κανένα. Τουρίστας. Κανονικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τον αρχιτέκτονα της επιτυχίας του ΠΑΟΚ. Της εικόνας που έχει ο ΠΑΟΚ, της επιτυχημένης. Κυπελούχο Ελλάδος πέρσι, νταμπλούχο κανονικά αν δεν υπήρχαν λαμόγια και δικαστική στημένη και μίντια στημένα και λαμόγια παντού. Νταμπλούχος κανονικά. Πάμε να ακούσουμε τον προπονητή του ΠΑΟΚ και επιστρέφουμε για την κλήρωση FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526. Ανθρώπινα πάντα πώς είστε, αν είναι όλα καλά. First of all, how you feel? Is everything okay? Everything is okay. Όλα είναι εντάξει. Λίγες μέρες μετά το μάτς με την Μπενφίκα και θέλουμε να ρωτήσουμε αν το σημαντικότερο πράγμα που έχει στο μυαλό του, η δυσκολία, αν είναι η δυσκολία αυτό το πράγμα, είναι η συγκέντρωση όλης της ομάδας στον αγώνα του Σαββάτου. Only a few days after the game against the Benfica and the question is if the main difficulty right now is to keep the concentration and the focus in the game of Saturday with Asteras Tripoli. This is our target, the only one target. The game against Asteras Tripoli. From today, yes, we start to prepare the game. We must be very focused because we start from minus two, and we need a victory. We need a good game. We need a good start of the league. Ο μοναδικός μας στόχος αυτή τη στιγμή είναι αυτός. Όπως σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία μας για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Είναι σημαντικό για μας καθώς ξεκινάμε με μείον 2 βαθμούς στο πρωτάθλημα, οπότε θα πρέπει να έχουμε την πλήρη συγκέντρωση. Because if we are living now fantastic days and fantastic experience in Champions League, is first of all because we made a fantastic season in our national league. Γιατί ακόμα και αν ζούμε φανταστικές στιγμές αυτή τη στιγμή στα παιχνίδια του Champions League και στην πορεία μας αυτή, αυτό συνέβη λόγω του γεγονότος ότι κάναμε πολύ καλή πορεία στο δικό μας πρωτάθλημα. Then we have to prepare the season for next competition in Europe. Έτσι πρέπει να προετοιμάσουμε τη σεζόν μας από τώρα για την επόμενη ευρωπαϊκή μας πορεία την επόμενη χρονιά. Το στοίχημά του, το ξεκίνημα της προετοιμασίας, ήταν να μπολιάσει τους νέους ποδοσφαιριστές και να τους κάνει ένα για να έχουν την ίδια αποτελεσματικότητα μαζί με τους υπόλοιπους. Αυτό σε συνάρτηση με το ότι δεν ξέρω αν σκέφτεται ο ίδιος να προβήσει κάποιες διαφοροποιήσεις και να ξεκουράσει κάποιους ποδοσφαιριστές. Είναι η πρώτη του προτεραιότητα, είναι το κύριο μέλημά του. The bet from the beginning of the season was to try to involve more the players and to make them one with the previous players in the group. And this fact, in connection with the fact that maybe you could go in some changes in that
game now is in your mind, how will you deal with the situation? And generally, what do you think about this? But this, it's something very natural for us. And day after day, everyone improves. We count on a group of players. And normally, for some of them, will be maybe a little bit faster. For some, for others, will be a normal moment to enter inside of the group. But since we start the first official game against Basel and until the last official game of this season, 2018-2019, we'll count on all the players that are in this moment with us. Είναι η αλήθεια αυτό. Είναι μια φυσιολογική διαδικασία όμως. Είναι ένας στόχος μας. Είναι φυσιολογικό κάποιοι παίκτες να δέχονται τα ρυθίσματα και να προσαρμόζονται λίγο πιο γρήγορα. Κάποιοι περιμένουν μια διαφορετική στιγμή για να αποδώσουν σε όλο αυτό. Ξεκινώντας από το πρώτο μας παιχνίδι με τη Βασιλεία μέχρι και τώρα που πάμε στο πρώτο επίσημο παιχνίδι σεζόν 18-19, υπολογίζουμε σε έναν βασικό αριθμό παιχτών και υπολογίζουμε σε όλους. Δύο παίκτες θα λείπουν σίγουρα. Σκέφτεται να δώσει ανάσες σε κάποιους? Two players will be out for sure in this game. Do you think of giving some extra rest to someone? We have players that are ready to play. Έχουμε παίκτες οι οποίοι είναι έτοιμοι να παίξουν. Πώς του φαίνεται ο Αστέρας ως ομάδα, ως αντίπαλος? And how do you see Αστέρας Τρίπολης as a team? And when I say, first of all, when I say that we have players, I mean all our players that will be in the list, will be ready to play for this game against Asteras and to play, to take those three points. Και πρώτα απ' όλα, πριν την επόμενη ερώτησή σας, οποιοσδήποτε παίκτης βρεθεί στη λίστα για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Τρίπολης, θα είναι για να κερδίσει το παιχνίδι. You ask me about Asteras. All these games are hard. It's the beginning of the season. Now PAOK is going very high. All the other teams are with a huge motivation to face PAOK. It is an opportunity for every player to show that could be important in Greek football. Τώρα με ρωτάτε για τον Αστέρα. Ο ΠΑΟΚ, πρώτα απ' όλα θα μιλήσω, είναι μια ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή ανεβαίνει και είναι φυσιολογικό οποιαδήποτε ομάδα τον αντιμετωπίσει να θέλει να δείξει την αξία της. Τα φώτα θα είναι σε αυτό το παιχνίδι. Σαν κάθε αρχή του πρωταθλήματος δεν θα είναι εύκολος αντίπαλος ο Αστέρας. Ο κάθε παίκτης που θα μας αντιμετωπίσει θα θέλει να βρεθεί ενδεχομένως στο προσκήνιο με μια καλή εμφάνιση. Then I remember very well Asteras being always every year a tough opponent for every team. Και θυμάμαι κάθε χρονιά τον Αστέρα να είναι μια δύσκολη ομάδα, δυσκατάβλητη ομάδα για κάθε αντίπαλο. It will be a hard game, but we are prepared and I'm expecting Vulcano Stadium. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. We need a lot in this moment our fans. Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. Είμαστε όμως απόλυτα προετοιμασμένοι και πραγματικά περιμένω, χωρίς να το λέω για αστείο αυτό, ένα γήπεδο που θα είναι ηφαίστειο. Πραγματικά είναι η στιγμή που χρειαζόμαστε πάρα πολύ κοντά μας τους φιλάθλους μας. Για τον Τόσκα μπορούμε να πούμε τίποτα? We can talk about Τόσκα. No. Δεν υπάρχει τίποτα. I don't know. Δεν ξέρω. Υπήρξε και μια προσθήκη σήμερα στο στρατηγικό επίπεδο του Μάριο Μπράγκο. Είναι ενήμερος ο Μωρίς Ρέτ. There has been one add-on today in the management situation with Mr. Μπράγκο. Are you aware of the situation? When there are things that don't belong to technical aspects, to the team, to official closed transfers, I prefer not to speak. I'm focused in our job. Όταν δεν υπάρχει κάτι το οποίο αφορά τεχνικά θέματα ή δεν είναι επίσημο όσον αφορά τα μεταγραφικά ζητήματα, προτιμώ να μην σχολιάζω και να μένω σε αυτά που έχουμε εδώ. This is things that belong to the management, to close transfers, to have strategy. My job is to be with the team. Είναι πράγματα τα οποία αφορούν τη διοίκηση, να κλείσουν τις μεταγραφές, οποιοδήποτε θέμα προκύπτει. Η δικιά μου είναι να βρίσκομαι με την ομάδα. Σεζόν ξεκίνησε στην προετοιμασία με κάποιες δυσκολίες, κάποια κενά, αλλά το ξεκίνημα από το πρώτο φιλικό και όλες από την πρώτη μέρα ήταν πεπισμένος για την επιτυχία, για το αποτέλεσμα. Ήταν αυτό που του έδινε τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση και αν σε αυτή τη διαδρομή την οποία έκανε,
είχε κάτι το οποίο σαν ένσυπτο, σαν προέστημα που του έδινε αυτή τη βεβαιότητα. The pre-season started with some gaps in some position, but starting from the first friendly game, you showed confident and very sure that our targets will be achieved. Which was the thing after now some games, which was the thing that gave you this sensation, this feeling and this instinct that everything will be fine? The job, the work. We had a strategy. We could have done earlier or later. I don't know, but we had a strategy of increasing the power of the team. I was confident because I saw the players that were involved in preparation period, giving everything and being ready mentally for the period that had to come. Η δουλειά αρχικά υπήρξε επίσης μια στρατηγική η οποία είχε ως στόχο το να μας δυναμώσει. Το αν έγινε αργά ή πιο γρήγορα δεν έχει σημασία. Έβλεπα και το γεγονός πως οι παίκτες οι οποίοι ήταν εκεί πέρα στην προετοιμασία μαζί μας έδιναν τα πάντα 100% τόσο σωματικά όσο και πνευματικά ήταν εκεί. And the official games that we played confirmed that I was right. I was right on the way that the players were very serious, very professional, with huge confidence in our work, in our power. Και τα επίσημα παιχνίδια επιβεβαίωσαν αυτό το γεγονός. Οι παίκτες ήταν έτοιμοι όσον αφορά τα θέματα δύναμης, αλλά και πνευματικά επίσης να ανταπεξέλθουν σε οτιδήποτε. Στη Μόσχα είχε πει μετά το παιχνίδι ότι σε κουβέντα που είχε με τον πατέρα του, ήταν το πατέρα του, ήταν το πιο δύσκολο παιχνίδι το οποίο παρακολούθησε και χαμογέλασε γιατί ήθελε να νιώσει και εκείνος πώς ένιωθε αυτός. Για τον ίδιο, ο αγώνας στην Λισαβόνα ήταν ο πιο δύσκολος παιχνίδι σωστά που έχει ζήσει σαν προπόνηση ως τώρα. After the game in Moscow, in a question in a press conference, you said that your father said that it was the most difficult game that he could watch and you laughed and answered that he feels now this thing that you felt also. For you, as a coach, was the game in Lisbon the most difficult game that you have coached? That you lived during the game. It was the last, maybe for this, but most intense. I don't know how to answer, what to answer to you, because it's totally different to be on the stands and to be on the bench and involved in preparation of that game, every minute the game get closer and closer. We don't feel like this. I can say yes, it was a hard game, but for sure not the most difficult. Δεν μπορώ να απαντήσω ακριβώς, γιατί είναι διαφορετικό το να βρίσκεται κάποιος στην κερκίδα και διαφορετικό να ζήσει αυτό το παιχνίδι τόσο κατά τη διάρκεια του όσο και για την προετοιμασία του. Μπορεί να ήταν το πιο έντονο γιατί ήταν το τελευταίο, αλλά είναι τελείως διαφορετικό. Ήταν δύσκολο παιχνίδι, αλλά δεν μπορώ να πω ότι ήταν το πιο δύσκολο. I know that the next game that will be here will be very tough as well, but the reaction of the team in these games against facing Basel, facing Spartak Moscow, switching the result against Spartak Moscow after 0-2, coming back on this game in Lisbon after a penalty which wasn't penalty in the last second of the first half, understanding very well that we faced a very strong opponent. All these aspects give us a strong confidence, and we know that everything we can achieve through sacrifice, and we are in a good way of mentality. Ξέρουμε πολύ καλά ότι το επόμενο παιχνίδι εδώ πέρα θα είναι επίσης δύσκολο, αλλά βλέποντας όλες τις καταστάσεις, το πώς περάσαμε τη Βασιλεία, το παιχνίδι με την Σπαρτάκ, το παιχνίδι στην Λισαβόνα, το πώς γυρίσαμε το παιχνίδι με τη Σπαρτάκ στην έδρα μας, το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα στην Λισαβόνα με ένα πέναλτι το οποίο δεν ήταν, το ότι κατάλαβε η ομάδα η δική μας ότι ο αντίπαλος είναι πραγματικά ένας πολύ καλός αντίπαλος και το γεγονός ότι αντιδράσαμε δείχνουν σημάδια τα οποία είναι πολύ καλής νοοτροπίας και δείχνουν ότι και εμείς βελτιωνόμαστε πολύ όσο περνάει ο καιρός. Αυτός ήταν ο Ράς Βαναλουτσέσκου, έχει τεράστια αυτοπεποίθηση για την ομάδα του και εξήγησε κιόλας το γιατί
σοβαρός, μετρημένος. Κατάφερε να γυρίσει ουσιαστικά από δύο παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου. Το 0-2 με τη Σπαρτάκ σίγουρα. Το ότι έγινε 3-2 μέσα σε 17 λεπτά δίνει αυτοπεποίθηση στην ομάδα. Το γεγονός ότι σε ένα κακό timing δόθηκε ένα δώρο στην Μπενφίκα και τελικά η ομάδα βρήκε τον τρόπο να ισοφαρίσει αυτό το πέναλτι και όχι να βρεθεί με την πλάτη στον τοίχο δεχόμενο ένα δεύτερο γκολ. Και να καταρρεύσει ενδεχομένως μετά το δώρο. Δεν κατέρευσε και αντιθέτως πήρε ένα καλό αποτέλεσμα. Και εκεί στο γύρισμα της κεφαλιά του Μάτος, βλέπω τον Ακπόμ και λέω τώρα. Και είναι, φαίνεται από την αρχή ότι την κάνει σωστά ο Μάτος. Ωραία. Ναι. Και ξέρεις από το πρώτο δευτερόλεπτο ότι αν ήταν ένα μέτρο πιο μπροστά ο Ακπόμ, το είχε προλάβει τον Ζαρντέλ. Ένα μέτρο πιο μπροστά να ήταν. Να γίνει και το 1-2. Αν. Να είμαστε, ναι. Εντάξει, αν πει τώρα οι άλλοι, άμα αρχίσουν τα άνθρωπα. Ναι. Δεν μας παίρνει στη συζήτηση. Πάμε λίγο γιατί υπάρχει σοβαρό θέμα στη Λίγκα. Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ πέρασε ψηφοφορία στο αίτημα της Football League. Η Football League ζητούσε ότι εντάξει, παιδιά, να ανέβει ένας. Αλλά ας έχουμε και τη δυνατότητα έναν δεύτερο να του δώσουμε την ελπίδα να παίξει μπαράζ. Και αυτό το πράγμα πέρασε από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ με 16 ψήφους. 10-6. Τώρα αυτή τη στιγμή διεξάγεται στη Λίγκα διοικητικό συμβούλιο, στο οποίο θα γίνει ψηφοφορία για το αν δεχτεί η Λίγκα. Αυτό που πέρασε από την ΕΠΟ. Ο Κούγιας ήδη έχει βγάλει ανακοίνωση και λέει ότι με κατά θα ζητήσω να μην αρχίσει το πρωτάθλημα. 24 ώρες πριν τη σέντρα, έτσι. Ναι. Ωραία πράγματα. Από ό,τι μαθαίνουμε από ανθρώπους που είναι μέσα τώρα, υπάρχει όντως θέμα με την έναρξη του πρωταθλήματος. Το οποίο όμως θα ξεκαθαρίσει, πιστεύουμε, μέχρι τις 4. Είμαστε σε επικοινωνία. Θα έχουμε το ρεπορτάζ ό,τι και να συμβεί. Αλλά είναι αστείο. Ότι δεν το περίμενες, ας πούμε. Δεν περίμενα τόσο βλάκης. Και τι να κάνει η Super League, η Football League, να παίξουν να στείλουν και τα δοκάρια για να τη βγάλουνε. Μία ομάδα να ανεβαίνει. Και αν ανέβει και η ομάδα, έχουμε, ξέρω εγώ, η Κέρκυρα ή ο Ηρακλής, που είναι οι ομάδες που φαίνεται να είναι πιο δυνατές στην Football League. Πρωταθλήτρια της Football League. Ναι. Ωραία, ξεφεύγουν οι ένας από τους δύο. 15 πόντους στη ροή έτσι του πρωταθλήματος. Εντάξει. Και ξεφεύγουν. Και τι κάνουν οι άλλοι, κοιτιούνται. Δεν θα παίζουν over 33 corner. Ανοίγεις πολύ μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή τώρα, για τη δομή. Ναι, τι σου ζητάει η Football League. Ούτως ή άλλως, παραδείγματος στη Γερμανία που υπάρχει το μοντέλο του μπαράζ, ποτέ δεν έπεσε η ομάδα που είναι στην πρώτη. Στην πρώτη. Πάντα οι άλλοι είναι πολύ πιο αδύναμοι, πάντα περνάει η ομάδα που στην πρώτη. Κάντε τους χαζούς. Τι να κάνουμε τώρα, θα καλάξεις η φύση, γιατί δεν κούγια να μείνεις στη Super League. Αντανακλαστικά όμως, ναι, ναι, γιατί για να κάτσεις να το κάνεις άνω κάτω 30 παιχνίδια στα 30 και να φτύνεις παίκτες και να βγάζεις ανακοινώσεις στο 25. 62 ανακοινώσεις στα πρώτα 10 παιχνίδια, 5 ανά μέσο όρο τουλάχιστον. Λοιπόν, ο Πατράλης πήγε στη δόξα δράμας δανεικός. Ο ΑΣ ΠΑΟΚ έβγαλε μια ανακοίνωση που εύχεται καλή πορεία στον ΠΑΟΚ, στον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ που ξεκινάει τις προσπάθειές του, αν το θέλει ο Κούγιας. Στο πρωτάθλημα. Με τις ευλογίες του Κούγια. Ναι. Πιστεύω ότι έχουν απόλυτο δίκιο οι εμπορικές ομάδες τύπου Λαμίας, Λιβαδιάς κλπ. Με τηλεθέαση σε ποσοστά νικοτίνης να διαμαρτύρονται να δώσει ο υπουργός παραπάνω χρήματα στον κρατικό προϋπολογισμό για να χαρούν οι παραγοντάδες της Λίγκας. Απορώ γιατί ο Βέρμπρουμ άρχισε να αποφασίσει να έρθει εδώ, λέει ο Χρήστος. Το Βέρμπρουμ άρχισε να έρθει γιατί ψαχνόταν και καλά έκανε, επαγγελματίας είναι. Εμείς κάπου εδώ θα δώσουμε τις κοιτάζες και εγώ τον Παναγιωτήτη. Ήρθε, το δίνεις μετά. Ήρθε. Εισιτήρια έχουμε να δώσουμε. Εντάξει, χωρίς θα δώσουμε. Έλα, Γιωργάκη, πού σε έχουμε. Κοίτα να δεις. 5 νούμερα θέλεις. Με την Αναστασία, οι γυναίκες. Εγώ θα την κάνω. 5 νούμερα, Αναστασία. 5 νούμερα. Να κάτσω μπροστά στον υπολογιστή. Να κάτσω στον υπολογιστή, έχεις γυρίσει και την οθόνη εδώ, τα βλέπεις μόνο εσύ τα μηνύματα. 5 νούμερα. Λοιπόν, περίμενε. Σκρολάρω. 93. Από το 1 μέχρι το 93. Το δικό σου ποιο είναι? Το 2. 2, 5. 2, 5, 63. Ναι, γρήγορα όμως, είναι ραδιοφωνικός χρόνος. Λοιπόν, περίμενε να βρω πρώτα το 2. Λοιπόν, το 2 με κάνεις και τρέχω πίσω. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε
8-2, μαρκάρω εδώ. Α, φίλε, είσαι πάρα πολύ τυχερός. Σίμος Δημήτριος, έτσι. Το 2, το 5 μου είπες, είναι ο Διαμαντής Γιώργος. Μετά μου είπες το 63, με πας πάλι πάνω. Ο Κούσης Θωμάς. Το 12 είπες προηγουμένως. Λιάπης Νίκος. Και ένα τελευταίο. 74, πάλι πάνω με πας. Λοιπόν, Πασχαλίδης Χρήστος, καλησπέρα παιδιά, σε 8.19. Αυτοί είστε, θα ενημερωθείτε και από την Μαριλής για τα εισιτήρια που έχετε κερδίσει, έτσι. Ήταν τα τελευταία με την Μπενφίκα. Γιώργος Παναγιωτίδης ακολουθεί μέχρι και τις 3 και κατόπιν δίνει σκυτάλη σε έναν ακόμη Γιώργο, στο Γιώργο το Ζαγόρα, που στείνει την μπάλα στο πέναλτι μαζί σας μέχρι και τις 5. Στις 5 μιλάει ζωντανά ο Αντελίνο Βιερίνια από το γήπεδο της Τούμπας ως ο MVP της περσινής σεζόν. Θα τον ακούσετε και τον Πορτογάλο ζωντανά από τον Λίμπερο 107,4. Εμείς θα τα πούμε και πάλι την Δευτέρα, έτσι, Παρασκευή σήμερα. Έχουμε πολλή δράση, πολλή... έτσι, πολύ ποδόσφαιρο το Σαββατοκύριακο με πρεμιέρα καλώς εχόντων των πραγμάτων του πρωταθλήματος. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 12. Μέχρι τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά. Γεια σας.